Συνεχίζεται αυτή η ροή προγράμματος. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που είστε εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Τι δεν καταλαβαίνεις, παρακολουθούμε το απεργιακό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Των συναδέλφων μετρούν οι ώρες από τη στιγμή της προσωρινής διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας. 62 ώρες, 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Το ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε από τον συνάδελφο τον Διονύση Μποτώνη και θα πάμε και στα δικά μας. Μια μεταβατική περίοδο ενός αναζητείται το καθεστώς το οποίο θα ανοίξει και θα βλέπουμε στους δέκτες μας όχι μαύρο πλέον. Εκεί είναι τώρα πλέον η συζήτηση και φυσικά όπως είπε και ο Γιάννης Οτρουπής, δηλαδή πλέον έχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οργανωτικό χαρακτήρα, δηλαδή πόσα άτομα θα είναι αυτά που θα απαρτίζουν το μεταβατικό στάδιο. Ποιοι θα είναι αυτοί και πόσο θα διαρκέσει αυτό το μεταβατικό στάδιο. Αυτά μένουν να συζητηθούν στους τρεις κυβερνητικούς εταίρους. Απόψε το βράδυ αργά νομίζω ότι θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα το σχέδιο νόμου για τη νέα τηλεόραση. Εδώ οι διαφωνίες θα έλεγα ότι είναι ελάχιστες. Συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να πάμε στο νέα ραδιοτηλεόραση, στη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση και εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο τους επόμενους μήνες θα είναι έτοιμο και εφαρμόσιμο, λειτουργήσιμο. Mm-hmm. Τώρα, στις 5 η ώρα, να πρέπει να σου πω, θα συνεδριάσουν και αυτό έχει μια αξία, θα συνεδριάσουν και οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μαζί με το Πολιτικό Συμβούλιο και η κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΜΑΡ με την εκτελεστική γραμματεία θα συνεδριάσουν την ίδια ώρα, 5 η ώρα. Εκεί οι δύο αρχηγοί, ο κ. Βενιζέλος και προέδρε, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Φώτης Κουβέλης θα αναλύσουν και θα δώσουν περισσότερα στοιχεία που δεν τα ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή στους βουλευτές, στα στελέχη του κόμματος για να πάρουν και την πολιτική εξουσιοδότηση έτσι ώστε να επέλθει και η τελική συμφωνία των τριών κυβερνητικών εταίρων. Πάντως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι και με αυτό να ολοκληρώσω αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι ότι πλέον δεν είναι πάνω στο τραπέζι, η χώρα δεν βρίσκεται σε τροχιά εκλογών. Μάλιστα. Όλα θα κλείσουν σήμερα από ό,τι είπε και χθες ο κ. Βενιζέλος αναφορικά με το θέμα της ΕΡΤ. Τώρα, Διονύση, δεν ξέρω. Νομίζω, Αλεξάνδρα, ότι νομίζω, Αλεξάνδρα, αυτή η φράση που είπες, δηλαδή ότι η έμφαση με την οποία το είπε και εμείς είμαστε εκεί και το είδαμε ο κ. Βενιζέλος, ότι σήμερα, ότι αύριο δηλαδή, σήμερα 8.30 ώρα το βράδυ θα λήξουν όλα, δεν θα υπάρξει και τέταρτη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, νομίζω ότι έχει την αξία του. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ για το τι ήταν εκείνο το οποίο αν θέλεις έκανε τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να υπαναχωρήσουν σε ένα βαθμό από την αρχική τους θέση που έλεγε ότι θα επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ έτσι όπως είχε με κανονικό πρόγραμμα. Από το ρεπορτάζ προκύπτει από τις συζητήσεις που κάναμε και εκτιμώ ότι αυτή είναι η θέση. Θα το δούμε και όλα σήμερα αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση που σου είπα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, γιατί δεν είναι ενιαία η στάση όλων των στελεχών. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Αλλά αυτό που ήταν έτσι το σημείο το οποίο έκρινε προς τη μία ή την άλλη πλευρά και συγκεκριμένα τώρα για την μετατόπιση, έτσι, αν μπορούμε να πούμε έτσι, είναι ότι με βάση το ΣΤΕ δρομολογούνται οι επόμενες εξελίξεις. Δηλαδή ήρθε η δικαστική εξουσία, να το βάλω σε εισαγωγικά, να δώσει λύση ως ένα βαθμό να βοηθήσει στο να εξευρεθεί η πολιτική λύση. Έτσι μας είπαν και έτσι μας έλεγαν όλες αυτές τις ώρες και στα κομματικά επιτελεία. Βέβαια, μέχρι χθες το βράδυ, Διονύση, λέγαμε ότι η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, ίσως δηλαδή να έβγαινε και σήμερα, δηλαδή πριν από την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, θα έδινε, ας πούμε, αυτή τη λύση. Βέβαια, αυτή η απόφαση, όπως θα μας πει και η Άννα Ικανδύλη, ίσως μετατεθεί. Εγώ πρέπει να πω αυτό, το έχω από το ρεπορτάζ, είναι ότι δεν... δεν περιμένουν οι πολιτικοί αρχηγοί την απόφαση σήμερα του ΣΤΕ,
Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα υπό την έννοια πάντα ότι ο πρόεδρος και εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι το ίδιο πρόσωπο που έβγαλε την απόφαση της Δευτέρας και άρα θα έχουμε κάποιες διευκρινήσεις, επεξηγήσεις της απόφασης, άρα δεν θα αλλάξει επί της ουσίας τα πράγματα. Ναι. Αυτή η εκτίμηση είναι στα κόμματα, τα δύο κόμματα εννοώ, ΠΑΣΟΚ και Δημάρχη, και σίγουρα δεν περιμένουν, αυτό μας το τόνισαν, την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν την περιμένουν και μάλιστα όταν ρωτήσαμε, μα 8.30 ώρα η συνάντηση, ναι, γίνεται 8.30 γιατί ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη λόγω προγράμματος, γι' αυτό πήγε 8.30 το βράδυ, θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Λοιπόν, εκείνο που μένει να διευκρινιστεί και είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα το περιμένουμε φαντάζομαι σήμερα ή αύριο το πρωί, είναι Διονύση να δούμε την τύχη όλων ημών, δηλαδή των 2.700 εργαζομένων, οι οποίοι τυπικά είμαστε απολυμμένοι. Και αυτό μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση, διότι Αλεξάνδρα, από εδώ και πέρα, όταν μιλάμε για δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις έργου, θα πρέπει να έχουν γίνει κάποια πολύ βασικά βήματα, να έχουμε αποζημιωθεί, αν μιλάμε βέβαια για το σύνολο των εργαζομένων πάντα, για αυτό το νέο μεταβατικό σχήμα. Εγώ θέλω να πω μια φράση εδώ. Όσες μέρες τώρα με αξιοπρέπεια, με πόνο ψυχής και με δουλειά βγάζουμε αυτό που βγάζουμε στον αέρα και όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως λοιπόν είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την περίοδο, πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και αύριο. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει, άποψή μου είναι, μέσα στις επόμενες ώρες. Δεν μπορεί να μείνουν οι εργαζόμενοι σε κενό αέρος. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τα μάτια όλων. Λοιπόν, βλέπετε πάντα την ροή του προγράμματος, του απεργιακού προγράμματος της ΕΡΤ. Το αφήσαμε αυτό το ρεπορτάζ στον αέρα από τον Διονύση Μποτόνη για το τι γίνεται αυτή την ώρα στο ΠΑΣΟΚ και ακούσατε και την παρουσιάστρια, την Αλεξάνδρα Δουβαρά, που εξέφρασε αυτό που αισθάνονται οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αυτή την ώρα, οι 2.700 εργαζόμενοι, που σιγά σιγά αρχίζουν και συμβιβάζονται με την λογική ότι η κυβέρνηση τους θεωρεί απολυμμένους. Και πια αρχίζουν και πέφτουν στο τραπέζι τα σενάρια για τον αριθμό των αυτών με τους οποίους θα λειτουργήσει η νέα δημόσια τηλεόραση, όπως φαίνεται να διαμορφώνεται το σχήμα, δεδομένου ότι η τρικομματική κυβέρνηση επ' αυτού κινείται και σχεδιάζει. Να ακούσουμε και το επόμενο ρεπορτάζ. Σημείωσε ακόμα ότι ένα θέμα που συζητούν μεταξύ τους οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί είναι η νέα δανειακή σύμβαση που αφορά, όπως υποστήριξε, κυρίως κούρεμα των καταθέσεων. Η Χρυσή Αυγή τονίζει ότι η συγκυβέρνηση του ξεπουλήματος απέτυχε και χρεοκόπησε και προσθέτει μονόδρομος οι εκλογές. Να δοθεί αμέσως τώρα ο λόγος στον ελληνικό λαό. Η ραγδαία άνοδος της Χρυσής Αυγής απέναντι στα διεφθαρμένα συστημικά κόμματα που καταραίουν είναι η μόνη ελπίδα για εθνική και κοινωνική αναγέννηση. Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την χθεσινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, υπογραμμίζει ότι το συνεχιζόμενο σύριελ των συναντήσεων των πολιτικών αρχηγών και τα μεταξύ τους παζάρια επιδιώκουν να συγκαλύψουν τη συμφωνία των κυβερνητικών εταίρων τόσο στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ και των απολύσεων των εργαζομένων, όσο και στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται. Σε ό,τι αφορά την επικαιροποιημένη προγραμματική συμφωνία της κυβέρνησης, αναφέρει ότι θα επιταχύνει την πολιτική χρεοκοπία του λαού με νέες περικοπές στην υγεία, την ασφάλιση και νέα φορολογία. Η συζήτηση περί δημοκρατίας που έχει ανοίξει από το δίδυμο ΠΑΣΟΚ Δημάρχη σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει το ΚΚΕ, σχετικά με τη λειτουργία των θεσμών, είναι παραπλανητική. Επιδιώκει να εκλοβεί στο λαό σε κυβερνητικές μεταμφιέσεις στα πλαίσια του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης. Λύση για το λαό δεν είναι ούτε ο ανασχηματισμός της σημερινής κυβέρνησης, ούτε κάποια άλλη κυβέρνηση σωτήρων που θα υποκλίνεται στους νόμους του Σάπιου Συστήματος και του Μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία αυταπάτη και καμία αναμονή, σημειώνει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την απόφαση για την ΕΡΤ. Το ΚΚΕ επανέρχεται σήμερα στη Βουλή με τροπολογία για την κατάργησή τους. Ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να δυναμώσει τον αγώνα του ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στις απολύσεις, στη φορολογία, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για την ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας, την εργατική λαϊκή εξουσία, να στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ, τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση για φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση. Αλεξάνδρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και πριν παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις. Λοιπόν, βλέπετε τον Γιάννη Φασούλα, ο οποίος έδωσε το ρεπορτάζ της αντιδράσης των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε για τη Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών μετά την σύσκεψη που δίρκεσε 3,5 ώρες, με τον κύριο Βενιζέλο να μην κάνει καμία αναφορά στο Νόρο ΕΡΤ, όπως και ο κύριος Κουβέλης. Αυτό αποδεικνύει εκ των πραγμάτων ότι πια είμαστε σε μια λογική μεταβατικού σταδίου, δεδομένου ότι θα έχουμε και την οριστική απόφαση κατά πάσα πιθανότητα σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις αρχηγοί συμφώνησαν κατά τα φαινόμενα και σε ανασχηματισμό, τον οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα, σε αυτήν την, τον επανακαθορισμό, την επικαιροποίηση, όπως τη λένε, της προγραμματικής συμφωνίας, τον επανακαθορισμό της λειτουργίας της τρικομματικής, αλλά φαίνεται πως το θέμα της ΕΡΤ βαίνει στο σχέδιο της κυβέρνησης. Το μαύρο παραμένει βέβαια στα τρία κανάλια, για εσάς που τα έχετε συντονισμένα στην τηλεόρασή σας. 62 ώρες και 19 λεπτά, όπως τη μετρούν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ, από την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να δούμε και την Άννα Κανδύλη που μεταφέρει το ρεπορτάζ για το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να το λες χθες το κεντρικό δελτίο και μάλιστα συνδέαμε την μετάθεση της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών με αυτή την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών. Αλλά μετά ακούσαμε πάλι στο κεντρικό δελτίο τον συνταγματολόγο, τον κύριο Χρυσόγωνο, να λέει ότι αυτό θα πάρει μέρες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Γιατί Αλεξάνδρα, είναι μια πολυσέλιδη απόφαση. Δεν θα προλάβουμε. Όπως είπα, συνήθως οι αποφάσεις αυτές δεν βγαίνουν αμέσως. Ναι. Δεν βγαίνουν την ίδια μέρα. Ωστόσο, τουλάχιστον η εικόνα που παίρνω εγώ είναι ότι θα γίνει προσπάθεια, λόγω του ότι πρόκειται για ένα θέμα μείζωνος σημασίας, θα γίνει προσπάθεια η απόφαση αυτή να βγει αργά το βράδυ. Μπορεί τώρα, Άννα, να τοποθετηθεί... Πάντως, ναι, συγγνώμη, ολοκληρώσε, συγγνώμη, πες μου. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα σερθεί για πολλές ημέρες. Μπορεί να τοποθετηθεί η Επιτροπή Αναστολών και επί άλλων θεμάτων, όσον αφορά δηλαδή στο νέο μεταβατικό σχήμα. Κοίταξε να δεις, κάποιες διευκρινήσεις περαιτέρω, ναι, μπορεί να τις, να τις δώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα δώσει λύση για όλα τα θέματα. Αλλά όπως είπα, εδώ δεν περιορίζεται όπως με την προσωρινή διαταγή. Μπορεί να επεκταθεί δηλαδή και να πει και για το μεταβατικό φορέα και ίσως να πει και, για και κάποια πράγματα για το προσωπικό. Για το προσωπικό. Όμως δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής ως προς την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή να διαφοροποιηθεί η αρχική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία... Υπάρχει, Αλεξάνδρα. Υπάρχει. Δεν είναι δεσμευτική η προσωρινή διαταγή. Υπάρχει, αλλά μάλιστα. Θα σου πω ότι ήθιστε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προσωρινή διαταγή να συμπίπτει με την απόφαση του Τμήματος Αναστολών. Χωρίς αυτό, το επαναλαμβάνω, να είναι δεσμευτικό ή να μην μπορεί να αλλάξει στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Αυτή η απόφαση που θα βγει βέβαια σήμερα θα ισχύσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, όπου θα συζητηθεί βέβαια η κύρια αγωγή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα, και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις... Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα δείξουν τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και μετά να πάμε στη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε να ακούσουμε το τι δήλωσαν χτες ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης. Συζήτηση μεταξύ των τριών αρχηγών. Μια συζήτηση που εκ των πραγμάτων θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση αύριο το βράδυ στις 8.30. Κρίνονται στη συζήτηση αυτή πολλά κρίσιμα θέματα ταυτοχρόνως. Γι' αυτό θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα ότι η στάση μας διαπνέεται από πολύ ισχυρό αίσθημα εθνικής, θεσμικής και κοινωνικής ευθύνης. Και ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχω πει δημόσια, αυτά λέω και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αξιόπιστα ζητήματα σεβασμού της δημοκρατικής τάξης, σεβασμού της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν έναν θεσμό πολύ μεγάλης σημασίας,
που είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η αποκατάσταση της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και βεβαίως η συζήτησή μας αφορά την επαναθεμελίωση με δίκαιο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο της ίδιας της ύπαρξης της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός στην μεγάλη του πλειοψηφία δεν θέλει εκλογές, θέλει σταθερότητα, θέλει να έχει μια κυβέρνηση, αλλά όχι απλώς μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, μια κυβέρνηση γνήσια τρικομματικής συνεργασίας, μια κυβέρνηση που αφουγκράζεται τις αγωνίες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας, της αγοράς, των εργαζομένων, των ανέργων, των επιχειρήσεων, μια κυβέρνηση που λειτουργεί με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και με προοδευτικό πρόσημο σε ό,τι μας αφορά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την άμεση συμμόρφωση στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και την άμεση επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητές της, και ταυτόχρονα θα δίνει νέα όθηση στην κυβέρνηση με μια επικαιροποιημένη προγραμματική συμφωνία και με κανόνες λειτουργίας που θα τηρούνται, γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατική τάξη και γιατί αυτό επιβάλλει η εθνική ανάγκη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα παρουσιάσω λεπτομερέστερα τη φάση στην οποία βρισκόμαστε αύριο σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου στις 5 το απόγευμα, ώστε να επανέλθω στην συσκέψη στις 8.30 έχοντας ακούσει και την θέση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Καταβάλω κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει λύση, να επαναλειτουργήσει με όλες τις συχνότητές της η δημόσια ραδιοτηλεόραση με κανονικό πρόγραμμα. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης, αλλά όχι μόνον αυτό, διότι δεν είναι μόνον το ζήτημα της ραδιοτηλεόρασης, της εθνικής ραδιοτηλεόρασης. Είναι τα ζητήματα της λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται από τρία κόμματα. Και κατά συνέπεια αυτή η κυβέρνηση, η τρικομματική, πρέπει να εξασφαλίζει τον κοινό τόπο, την κοινή θέση, την κοινή απόφαση και των τριών κομμάτων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και αύριο το βράδυ στις 8.30. Προηγουμένως θα συγκληθεί και θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς σε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι αναγκαίο και το διεκδικό να υπάρξει επικαιροποίηση στη βάση των νέων δεδομένων, και όχι μόνο για την εθνική ραδιοτηλεόραση, αλλά για το σύνολο των ζητημάτων που προσδιορίζουν την πολιτική που πρέπει να ασκηθεί για τη χώρα, για την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των τριών κομμάτων. Η απόψινή συνεδρίαση, η οποία κράτησε 3,5 ώρες, ήταν μια διαδικασία επίπονη, αλλά και με επιμονή από τη μεριά μας, από τη μεριά της Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν όλα εκείνα που λίγο πριν σας ανέφερα. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Πρέπει ο τόπος να οδεύσει στην έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί από την οικονομική κρίση. Η υπευθυνότητα της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι διαρκώς παρούσα, όπως διαρκώς παρούσα είναι και η θέλησή μας, η θέληση της Δημοκρατικής Αριστεράς, να βγούμε στον δρόμο εκείνο που πράγματι μπορεί να οδηγεί έξω από τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η χώρα. Να δούμε και τι δήλωσε ο κ. Κερδίκογλου το βράδυ. Αύριο.
Ένα από τα θέματα ήταν πώς θα λειτουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση με σεβασμό στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συζητήθηκαν και άλλα θέματα τα οποία είχε θέσει από προχθές ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, φεύγει αύριο το πρωί για τη Βιέννη, για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα γυρίσει 7 και 4 και αμέσως μετά θα είναι η νέα συνάντηση. Δεν μιλάτε για... Σας ακούω να λέτε για δημόσια τηλεόραση. Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Μιλάτε για δημόσια τηλεόραση. Συνέχεια αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας των εργαζόμενων της ΕΡΤ είναι ένας αγώνας για δημοκρατία και κοινωνική συνοχή που δεν αφορά μονάχα τους 2.600 εργαζόμενους στην ΕΡΤ, αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Είναι ένας αγώνας που έχει μόνο μία δυνατότητα. Την οριστική νίκη, την οριστική υποχώρηση της επιδίωξης του Πρωθυπουργού να διακόψει, να καταργήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί σε αυτό. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να συμβιβαστεί με την νομιμότητα. Καλούμε και τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να κατανοήσουν ότι σήμερα κρίνεται η δημοκρατία και ότι δεν μπορεί να συμβιβάζονται με λύσεις που οδηγούν τους εργαζόμενους στην κρεμάλα. Τέτοιου είδους λύσεις δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Και σε τελική ανάλυση, λύσεις ερήμη της κοινωνίας δεν μπορούν πια να γίνουν αποδεκτές. Ό,τι και αν αποφασίσουν, δεν έχει ραγίσει το γυαλί της τρικομματικής κυβέρνησης. Έχει ραγίσει η νομιμοποίηση της κοινωνίας και του λαού μας σε μια κυβέρνηση που υλοποιεί τη βαρβαρότητα με μεθοδεύσεις αντιδημοκρατικές. Ως εκ τούτου, εμείς τους καλούμε σήμερα να συμμορφωθούν με την νομιμότητα, ιδάλλως να γνωρίζουν ότι ο αγώνας του λαού μας για την διατήρηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής θα είναι αγώνας ανένδοτος μέχρι την τελική νίκη. Λοιπόν, είδαμε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Τσίπρα που πήγε χτες στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Φυσικά ακούσατε από το στόμα του κυρίου Κεδίκογλου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού σήμερα που επιστρέψει σε ένα ταξίδι αστραπή, πηγαίνει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των κομμάτων του Λαϊκού Κόμματος αυτής της Ένωσης, όπως εκπροσωπείται ανακράτως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα επιστρέψει 7 και 4 κατευθείαν για την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στις 8.30. Έχω την αίσθηση από το κλίμα το οποίο προκύπτει και από τις δηλώσεις των δύο, Βενιζέλο και Κουβέλη, ότι έχει βρεθεί η λύση. Σίγουρα απομακρύνεται ως αποκλείεται το ενδεχόμενο εκλογών και έχουν συμφωνήσει στο η λειτουργία ενός μιας νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ψάχνουν τον τρόπο. Ποιους θα κρατήσουν, ποιους θα διώξουν, αν θα κάνουν δίμηνες συμβάσεις. Κάτι φυσικά που ανοίγει ένα νέο θέμα. Θα ξεκινήσει ένας ατέρμον κύκλος συζήτησης με νομικούς, εργατολόγους. Στην ουσία όμως είναι πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Αυτοί οι 2.700, οι περισσότεροι εκ των οποίων παραμένουν στο ραδιομέγαρο. Θέλω να καλησπερίσω, πριν μπει σε μια σύσκεψη που από ό,τι ξέρω είναι κρίσιμη, τον κύριο Αλέκο Καλύβη, μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καλύβη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάμε για την τρίτη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την τρικομματική απόψε, μέσα σε μία εβδομάδα. Δεν είναι συχνό φαινόμενο. Και φαίνεται από όσα, είπαν χτες, κύριε Καλύβη, ότι μάλλον έχουν αποφασίσει το τέλος της ΕΡΤ. Τι προτίθεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα θα το κάνανε εξ αρχής αν δεν υπήρχε ο παράγοντας λαϊκό κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε και για τη στήριξη των εργαζομένων στην ΕΡΤ που τους απολύσανε μια νυχτή, αλλά και με το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας που προέκυψε με την μαύρη οθόνη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα οι τρεις αρχηγοί θα επιχειρήσουν ένα συμβιβασμό. Μέσα από αυτό το συμβιβασμό, από ό,τι φαίνεται, η ΕΡΤ τελειώνει και πάνε σε ορισμένα ενδιάμεσα σχήματα τα οποία είναι διάδρομοι απόλυσης και διαχείριση, ας το πούμε, με έναν εκτονοτικό τρόπο της υπόθεσης. Αλλά η ουσία είναι ότι η ΕΡΤ τελειώνει και αυτό το έχουν χωνέψει και οι τρεις τους, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το έχουν χωνέψει και οι τρεις τους, είπατε, ή το έχουμε μεθοδεύσει, δεν άκουσα. Κοιτάξτε τώρα,
Νομίζω ότι με τον ΑΒ τρόπο, δηλαδή με παραλλαγές, στην ουσία γίνεται αυτό που επιδίωξε ο κύριος Σαμαράς από την αρχή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι τώρα το αν, εν πάση περιπτώσει, μετακινείται η συζήτηση από το θέμα της ΕΡΤ, που ήταν το πραγματικό πρόβλημα στην καράκλη της εξουσίας της, στο μοίρασμα της εξουσίας μεταξύ τους, αυτό λίγο από τον κόσμο, περισσότερο τους εκθέτει, διότι σε βάρος των πραγματικών προβλημάτων επιχειρούν να δημιουργήσουν απλά κάποιους όρους διαχείρισης εξουσίας, και νομίζω ότι αυτό γίνεται καθαρό στην ελληνική κοινωνία και είναι και απεχθές, ξέρετε, σαν άποψη. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ισχύσει καταρχήν η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι πρέπει η ΕΡΤ να επαναλειτουργήσει όπως ήταν ακριβώς πριν. Από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, οι οποίες όμως δεν μπορούν να γίνουν με την απόλυση τόσων εργαζομένων από την ΕΡΤ. Άρα πρέπει να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ όπως είναι τώρα, και από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται αλλαγές, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξουν. Κύριε Καλίδη, αν αποφασίσουν να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ απλά με όλους τους εργαζόμενους σε πρώτη φάση, αλλά όλοι με δίμηνες συμβάσεις. Υπάρχει ένα θέμα νομικό, εργασιακό, αναμφισβήτητα. Πολιτικά όμως, για σας θα είναι μια σολομόντια λύση? Όχι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι στα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να μπαίνουν σε καθαρές λύσεις και όχι σολομόντιες λύσεις. Μάλιστα. Αυτό που μου λέτε, εάν επικρατήσει ο σενάριο, σημαίνει ότι θα βάλουν τους εργαζόμενους να αποδεχτούν την απόλυσή τους και να αποδεχτούν μια δίμηνη σύμβαση. Δηλαδή, αν το υπογράψουν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι αποδέχονται την απόλυσή τους. Απεμπολούν και όλα τα δικαιώματά τους κλπ. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτρεπτό και δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό. Σας λέω, εδώ χρειάζεται καθαρές λύσεις. Εδώ πρέπει να υπάρξει επαναλειτουργία της ΕΡΤ και εκπομπή όλων των σταθμών όπως ακριβώς ήταν πριν, και από εκεί και πέρα να υπάρξει η όποια συζήτηση χρειάζεται για να γίνουν μεγάλες αλλαγές που όντως χρειάζονται. Έτσι δεν, εμείς υποστηρίζουμε την ανάγκη δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό τομέα, στο θέμα της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης κτλ. Πάσχει σημαντικά στο πολιτικό κομμάτι, αλλά σε αυτό ευθύνονται οι κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούν ότι είναι μαγαζί τους κάθε φορά η ΕΡΤ. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτές τις προτάσεις επιμένουμε. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το, ας το πούμε, την τηλεόραση και τον τύπο στη χώρα μας, δεν πρέπει να πιάσει μόνο τη δημόσια τηλεόραση, πρέπει να πιάσει και τον ιδιωτικό τομέα, διότι ξέρουμε ότι οι πάντες λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδειες, ούτε το κράτος κερδίζει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Άρα, αν χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης για το ζήτημα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, αυτή πρέπει να γίνει και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Καλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε σύσκεψη τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μια από τις τακτικές συσκέψεις που έχουμε. Μάλιστα. Προφανώς στην ατζέντα θα είναι και το θέμα της ΕΡΤ, έτσι, και όλα αυτά. Οπωσδήποτε, γιατί τα πράγματα τρέχουν, ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και εμείς κάνουμε και τον δικό μας σχεδιασμό ως ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλίδη. Ο κύριος Αλέκος Καλίδης, μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουν, έχω την αίσθηση, και στην αξιωματική αντιπολίτευση πώς θα χειριστεί η τρικομματική το θέμα για να τοποθετηθούν. Γιατί μία άποψη είναι να επιμένουν στη γραμμή των εργαζομένων, να λένε δηλαδή ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ ως είχε πριν τις ανακοινώσεις του κυρίου Κεδίκογλου και το κλείσιμο στις 11 Ιουνίου. Μία προσέγγιση είναι αυτή. Μία δεύτερη είναι να δουν τι ακριβώς θα προταθεί και θα εφαρμοστεί από πλευράς της τρικομματικής για να τοποθετηθούν στη συνέχεια. Βλέπετε πάντα τους τρόπους επικοινωνίας και στο Twitter και στο Facebook. Θα είμαστε κοντά σας σήμερα για αρκετή ώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε παίρνοντας τα μηνύματά σας και διαβάζοντας και τις δικές σας τοποθετήσεις. Ιδιαίτερα μέσα από το group στο Facebook μπορείτε να το πατήσετε και να γράψετε τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα πούμε εδώ απευθείας. Και φυσικά μέσα από το zoogla.gr και την τηλεόραση που έχει αυτήν τη ροή και βλέπουμε και το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να δούμε πάλι ένα κομμάτι της συζήτησης. Μιλούν οι συνάδελφοι
στην ΕΡΤ για το ψηφιακό χάρτη. Να δούμε το ρεπορτάζ γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβλους και να ρίχνει το σήμα σε κανάλια όπως έκανε πρόσφατα με τον 902 που μετέδιδε το πρόγραμμα των εργαζομένων της δημόσιας τηλεόρασης. Έπαιξε πολιτικό ρόλο ένας εμπορικός παίκτης. Και μάλιστα το έπαιξε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο πολιτικά, από πολιτική άποψη. Φανταστείτε λοιπόν τι δύναμη αποκτά να ασκεί τέτοια πολιτική παρέμβαση σε μια άλλη στιγμή όπου είναι περισσότεροι εξασθενημένοι οι άλλοι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν, έτσι. Ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου ψηφιακών συχνοτήτων προκυρήσεται με την ΕΡΤ κλειστή στις 30 Ιουνίου. Εκτός από την... Μάλιστα, ακούσατε ένα θέμα, μια πτυχή που αναδείξαμε και χτες στο δελτίο ειδήσεων του GR για το τι θα γίνει με τους πάροχους της ψηφιακής δορυφορικής τηλεόρασης. Λένε οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με τα τεχνικά και ξέρουν ότι ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο το timing, το γεγονός δηλαδή ότι στις 30 του μηνός η ΕΡΤ θα αναπούσε από αυτόν τον διαγωνισμό. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Ποιο θα είναι αυτό το σχέδιο, έχετε εικόνα, κύριε Οικονόμου, που θα προκύψει από την απόψινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον ένα πλαίσιο? Νομίζω η σημερινή σύσκεψη θα ολοκληρώσει την τελική συμφωνία, πώς θα οδηγηθεί η δημόσια τηλεόραση και πώς θα λειτουργήσει. Δεν μπορώ να σας πω εγώ συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί αυτό θα το ανακοινώσουν οι αρχηγοί το βράδυ. Μάλιστα. Δηλαδή θα είναι με κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, θα είναι με όλους τους εργαζόμενους, θα είναι με ένα ποσοστό? Η δικιά μας θέση είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει με όλους τους εργαζόμενους και τέλος πάντων να ανοίξει επιτέλους η δημόσια τηλεόραση. Από εκεί και μετά, τις λεπτομέρειες του προγράμματος που θα εφαρμοστεί και θα λειτουργήσει για την αναδιάρθρωση και της εταιρείας, πιστεύω το βράδυ θα μάθουμε σε όλους. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις λεπτομέρειες με την θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς να είναι σταθερή, να ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα με όλους τους εργαζόμενους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Οικονόμου, για το θέμα με την ψηφιακή τηλεόραση. 30 Ιουνίου είναι αυτός ο διαγωνισμός. Προφανώς δεν ξέρω αν μπορεί η δημόσια τηλεόραση, είτε η ΕΡΤ, είτε το νέο σχήμα, να είναι παρόν σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι όλη αυτή η φασαρία, και το λένε δηλαδή ανοιχτά, έγινε ώστε η DJ να παίξει μόνη της σε αυτό το πεδίο. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα, γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Mm-hmm. Είναι εξειδικευμένο η αλήθεια. Ναι, και κατά δεύτερον, νομίζω ότι η δημόσια τηλεόραση θα, από τη στιγμή που είναι ανοιχτή, έχει όλα τα δικαιώματα και όλες τις δυνατότητες ενός δημόσιου οργανισμού, ο οποίος συμμετέχει ή όχι στους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Της υποκήρυξης. Από εκεί και μετά όμως, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι η πορεία της χώρας, το πώς μια κυβέρνηση μπορεί να λειτουργεί και πώς θα λειτουργήσει μια κυβέρνηση, μάλιστα κυβέρνηση συνεργασίας και όχι μονοκομματική, το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον αλλά και πιο δύσκολο εγχείρημα. Και υπ' αυτή την έννοια, από τη στιγμή που θα επικαιροποιηθεί το προγραμματικό πλαίσιο και η λειτουργία της κυβέρνησης, θα αντιμετωπιστούν και μια σειρά θεμάτων που δεν είναι μόνο η ΕΡΤ, βέβαια. Μάλιστα. Αυτό το προγραμματικό πλαίσιο και η επικαιροποίηση του αρχικού πλαισίου που λειτουργεί η κυβέρνηση προϋποθέτει και συμμετοχή πολιτικών στελεχών της ΔΗΜΑΡ σε ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Ή σηματοδοτεί, αν όχι προϋποθέτει. Κατά την άποψή μου, ναι. Αλλά από εκεί και μετά όμως η συζήτηση θα γίνει σε επίπεδο αρχηγών. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό που έχει αξία και σημασία είναι να υπάρχει ένα κοινό επιτελείο το οποίο και κέντρο διεύθυνσης υπό την ηγεσία βέβαια του Πρωθυπουργού, αλλά όπου εκεί θα μπορεί να γίνει τη συνεννόηση και το συντέριαγμα, να το πούμε έτσι, των πολιτικών γραμμών και των απόψεων που υπάρχουν στα πλαίσια αυτής της κυβέρνησης εργασίας, των τριών κομμάτων δηλαδή, και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια να μπορεί να είναι πιο αποδοτική αυτή η κυβέρνηση και να διαμορφώνει και να διαμορφώνεται από την κοινή άποψη την οποία έχουμε όλοι, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε για την επιβίωση της χώρας μας και του λαού μας. Κύριε Οικονόμου, νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο των εκλογών. Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε το βράδυ να μας πρόξει πάλι προς τα εκεί? Νομίζω δεν θέλει κανένας εκλογές. Μάλιστα. Εγώ ακούω με
συμπάθεια μάλιστα την απουσία αυτού του αιτήματος από το λόγο του κ. Τσίπρα, π.χ. Που ναι, δεν το διατύπωσε σε κανένα σημείο, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, υπό αυτή λοιπόν την έννοια, όλοι καταλαβαίνουν την κρισιμότητα των στιγμών. Εκλογές σήμερα, αυτή τη στιγμή δηλαδή, μέσα στη μέση του καλοκαιριού, μόνο καταστροφή θα ήταν για τον τόπο και όποιος θα τις επιδίωκε και θα τις προκαλούσε, θα προκαλούσε και τη μήνη του λαού. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε αυτό ελάχιστοι θα διαφωνήσουν. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημάρ, ο βουλευτής της Αττικής, ο κύριος Οικονόμου, τον ακούσατε. Είναι το πλαίσιο το οποίο είχε διαμορφωθεί από εχθές. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της θεσινής μέρας και μέχρι τη σύσκεψη των αρχηγών στις 6, έπαιξαν πολλά σενάρια και διαρροές. Μέχρι ακούγονταν από κάποιους στη Δημάρ, όχι από τον κύριο Οικονόμου, ότι ενδεχομένως ο κύριος Κουβέλης να πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να δηλώσει την αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρξε μια διελκυστίνδα, μια σκακέρα, αν θέλετε, για να συζητήσουν και το θέμα της ραδιοτηλεόρασης, αλλά και το πώς θα επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει με διαφορετικούς συσχετισμούς, με περισσότερη συμμετοχή, να μπορεί να παίρνει και το Πασό και τη Δημάρα αυτό που λένε το πολιτικό μέρισμα που τους αναλογεί, θεωρώντας ότι η χώρα προχωράει και η κυβέρνηση πιάνει κάποιους στόχους. Βέβαια, στα οικονομικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, βλέπετε ότι πολλά πράγματα μένουν πίσω. Αλλά σχέση με τη λογική της εφαρμογής του μνημονίου, των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν μπει, των εκταμιεύσεων των δόσεων και όλα αυτά, θεωρούν από Πασό και Δημάρ θα μπορούσαν να εισπράξουν, συσσαγωγικά, περισσότερα πολιτικά ωφέλη. Πάμε πάλι στην ΕΡΤ να δούμε το πρόγραμμα, να ακούσουμε και τα οικονομικά, τι βλέπει τον κύριο Στουρνάρα και συνεχίζουμε. Σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ένας κίνδυνος να προκληθεί χρηματοδοτικό κενό ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα φέτος, ναι, καθώς κάποιοι από τους διεθνούς δανειστές της χώρας εμφανίζονται απρόθυμοι να προχωρήσουν στη μετακύληση των ομολόγων. Δηλαδή, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Είχε συμφωνηθεί ότι κάποια ομόλογα ελληνικά ήταν να λήξουν και είχε συμφωνηθεί αυτά να μετακυλίονται και να εκδίδονται νέα ομόλογα, έτσι ώστε να μην καλείται η Ελλάδα να πληρώνει κάποια τοκοχρεωλήσια και κάποια χρέη που είχε. Απαλλασσόταν δηλαδή από την εξόφληση ομολόγων ύψους 3,7 δις ευρώ το διάστημα 2013-2014 και 1,9 δις ευρώ το διάστημα 2015-2016. Κάποιες όμως τράπεζες κεντρικές ανησυχούν ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως άμεση χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που απαγορεύεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η απευθείας χρηματοδότηση κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό το χρηματοδοτικό κενό. Μάλιστα. Να πάμε παρακάτω, να πάμε στην πύλη του Βραδεμβούργου, από όπου ο Μπάρακ Ομπάμα μίλησε για την ανάγκη να καταπολεμηθεί η μάστιγα της ανεργίας, είπε και άλλα πράγματα βεβαίως για την μείωση των πυρηνικών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και μίλησε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς μίλησε για ότι πρέπει να εργαστούν οι ηγέτες του G8 αλλά και γενικά η διεθνής κοινότητα για να βρίσκουν δουλειά οι νέοι και σε χώρες και μάλιστα ανέφερε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Αθήνα και άλλες και πρωτεύουσες άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με την προεκλογική του ομιλία το 2008, όταν ήταν υποψήφιος... Διεθνείς ειδήσεις που πάντα έχουν ενδιαφέρον από το πρόγραμμα Ταπεριακό της ΕΡΤ, να το παρακολουθήσουμε. Μέτρα ασφαλείας. Τώρα μίλησε σε περίπου 5.000 προσκεκλημένους πίσω από ένα αλεξίσφαιρο τζάμι με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη γύρω περιοχή. Και όπως βλέπουμε εδώ από τα πλάνα, με την παρουσία της Άγγελας Μέρκελ, που πολλοί μάλιστα εν όψη των εκλογών στη Γερμανία, πολλοί αναλυτές μεταφράζουν ως και μια ένδειξη υποστήριξης του Μπαράκ Ομπάμα προς την Άγγελα Μέρκελ εν όψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, πάμε και στη Βραζιλία. Έκρηθμη είναι εκεί η κατάσταση. Συνεχίζονται οι δυναμικές διαδηλώσεις και τα επεισόδια. Εν όψη του Μουντιάλ και υπάρχει και το κύπελο των συνομοσπονδιών αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία, αλλά κυρίως εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, πολλοί ανησυχούν ότι αυτή η εξέγερση που έχει προκληθεί στην Βραζιλία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, σε μια κίνηση εκτόνωσης, οι δύο μεγάλες πόλεις, το Σάο Πάολο και το Ρίο Ντετζανέιρο, πήραν πίσω την αύξηση στα κόμιστρα των δημόσιων συγκοινωνιών. Μήπως και εκτονωθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά τα επεισόδια συνεχίζονται και πολλοί εκφράζουν φόβους ότι η Βραζιλία έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη αναστάτωση η οποία μπορεί να πλήξει αυτές τις τη μεγάλη διοργάνωση, δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον επόμενο χρόνο. Πολύ σας ευχαριστούμε, Δημήτρη Απόκη.
Στα δικά μας, τα 4 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε, παρακολουθούμε πάντα αποσπάσματα, ενημερωτικά αποσπάσματα από το πρόγραμμα το ΕΣΕΡΤ. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το πρωί, καθώς έπεσε το σήμα από την EBU, όπως μεταδίδεται το πρόγραμμα της ΕΣΕΡΤ από το διαδίκτυο και εδώ μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Ο κόσμος που παρακολουθεί, οι φίλοι, όλοι εσείς παρακολουθείτε με ιδιαίτερη αγωνία το τι θα αποφασιστεί σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αντίληψης ότι τα έχουν βρει οι τρεις και οι εντάσεις ενδεχομένως να ήταν και αν όχι πλασματικές, μόνο στο επίπεδο το τι θα μπορέσουν να αποκομίσουν με την πίεση που ασκήθηκε στην κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση για το θέμα της ΕΡΤ. Έπεσε μαύρο, κάτι που κατακρίθηκε από την πλειοψηφία του κόσμου εντός και εκτός Ελλάδος. Και το μαύρο παραμένει βέβαια έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι δύο εταίροι αυτό που τους ενδιέφερε είναι να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο της συνεργασίας. Λέγε με ανασχηματισμός με συμμετοχή πολιτικών στελεχών στην κυβέρνηση. Λέγε με συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων πιο ενεργή. Πολιτικό μέρισμα στα όσα γίνονται. Άρα πήγαν στο τραπέζι των συνομιλιών με μοχλό το δράμα. Χρησιμοποιώ τη λέξη όπως χρησιμοποιούν στο εξωτερικό. Το δράμα, την υπόθεση δηλαδή της ΕΡΤ. Γιατί είναι δράμα για κάποιους εργαζόμενους, ανασβήτητα και ανθρώπους που έχουν οικογένειες και ακούσαν από την τηλεόραση ότι μένουν χωρίς δουλειά. Ό,τι και αν συνέβαινε στην ΕΡΤ, που συνήθως οι εργαζόμενοι, οι τελευταίοι αποδέκτες είναι της κατάστασης, έτσι. Πήγαν λοιπόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον κύριο Σαμαρά, ζητώντας ανασχηματισμό, ζητώντας αξιοποίηση προσώπων. Τα είπε ο κύριος Βενιζέλος και στην πρώτη σύσκεψη, όχι τόσο εχθές. Χθες ήταν πιο λακωνικός ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, δεδομένου ότι μάλλον είχαν επιτύχει αυτά τα οποία ζητούσαν από τον κύριο Σαμαρά. Να ακούσουμε τώρα προφανώς προαναγγελία μιας της συναυλίας της ημέρας που κάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, να ακούσουμε το πρόγραμμα που υπάρχει απόψε στο Ραδιομέγαρο. Και όλες αυτές τις μέρες οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και για μια ΕΡΤ καλύτερη στο μέλλον έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι είναι εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν αυτές τις συζητήσεις. Μετά τη σκυτάλη θα πάρει η ορχήστρα και η χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις 9 ή λίγο μετά τις 9 ανάλογα με το πρόγραμμα, γιατί καμιά φορά βγαίνουμε λίγο έξω άμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ο κόσμος θέλει να ακούσει περισσότερα, και φυσικά η χοροδία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Στις 9.30 έχουμε μουσικά αποσπάσματα από παραστάσεις του σκηνοθέτη Δήμου Αβδελιώτη, ενός σημαντικού σκηνοθέτη, και από τις 10 σύμφωνα με το πρόγραμμα έως και τη 1 το βράδυ διάφορα μουσικά συγκροτήματα και σύνολα θα εμφανίζονται στη σκηνή την οποία υπάρχει έξω στο προάβλιο της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε, Ηλία. Συγκεντρώσεις, συμπαράστασης. Βλέπετε ότι προσπαθούν να διατηρήσουν έτσι ζωντανό το πρόγραμμα που υπάρχει εκεί στο προάβλιο χώρο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών έχουμε στις 4 και τη συνεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας να δούμε αν θα υπάρξει απόφαση σήμερα, πέρα την προσωρινή διαταγή που είχαμε την Δευτέρα. Θα ήθελα να καλησπερίσω τον δικηγόρο, τον κύριο Σταύρο Τασιόπουλο. Κύριε Τασιόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Σταύρο, γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει στο Σταύρο και για την πρωτοβουλία που έχει πάρει με νέους ανθρώπους για το θέμα της μετακίνησης, της ελεύθερης μετακίνησης των νέων στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ένα θέμα το οποίο, θα πάμε στο θέμα της ΕΡΤ και του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σταύρο, ένα θέμα που κοντεύει να προκαλέσει επανάσταση στη Βραζιλία, έτσι, απασχολεί παγκόσμια τους νέους, αλλά και τους πολίτες των χωρών. Ναι, είναι γεγονός στη Βραζιλία. Επί τη ευκαιρία δηλαδή που θα συζητήσουμε άλλα πράγματα, ναι, αλλά επειδή... Τις ημέρες αυτές που έχουμε και το κύλωμα των ομοσπονδιών, έτσι. Ναι. Που έχουμε ως εικόνα για τη Βραζιλία ποδόσφαιρο, παραλίες και ανάπτυξη τελευταία. Και ανάπτυξη. Επιτυχημένο μοντέλο. Αλλά οι φαβέλες έστω και αξιλώνονται για να γίνουμε ζωνέτες. Γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι. Σταύρο, θέλω να σε ρωτήσω για το κομμάτι το νομικό. Πώς είδες όλο αυτό το γαϊτανάκι γύρω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την εμπλοκή εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και το γεγονός ότι τρεις πολιτικοί αρχηγοί και δύο κυβέρνηση περίμεναν με στημένο αυτή τι θα αποφασίσει προσωρινά ή οριστικά σήμερα το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας. Ένα σχόλιο σου. Κοιτάξτε τώρα, η δικαστική
διέξοδος που περίμεναν πολύ ήρθε. Και νομίζω ήταν δεδομένο ότι θα έχει αυτό το χαρακτήρα. Αν σκεφτούμε την τριετία που έχει περάσει, ανάλογες περιπτώσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αποφάσεις ακόμα από το μνημόνιο και παρεπόμενα ζητήματα, έκριναν πάντοτε με μια συγκεκριμένη αντίληψη. Μια αντίληψη που έχει να κάνει πρόταξη του δημοσίου παύλα ταμιακού συμφέροντος του κράτους. Άρα, αν είχαμε υπόψη μας αυτά του άμεσου παρελθόντος, θα ξέραμε ότι μάλλον κάπως έτσι θα κρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας και για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έχει αποφανθεί και σε άλλες περιπτώσεις και προσφυγές, παράδειγμα το χαράτσι της ΔΕΗ, το τέλος δομημένης επιφάνειας, όλες οι αποφάσεις του ήταν στην κατεύθυνση, ή οι περισσότερες τουλάχιστον, της εξυπηρέτησης των, δεν θα το πω κυβερνητικών, των κρατικών στόχων, έτσι. Ήταν σε μια συγκεκριμένη λογική και αυτό είδαμε και την Δευτέρα στην απόφαση που βγήκε, ναι, όπου ήταν μια απόφαση διαταγής αναστολής και ήταν πολύ συγκεκριμένη διατύπωση. Μίλαγε εν μέρη και όχι εν όλο, το οποίο αν κάποιος είχε ειλικρίνει καθώς διάβαζε την απόφαση, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχουν αμφισημίες. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο δηλώθηκε. Στην ουσία συμφώνησε εμέσως το ΣΤΕ με την απόφαση της κυβέρνησης. Ναι. Απλά προέβαλε μια διαφορετική λειτουργική διεκπαιρέωση της απόφασης. Λέγοντας ότι πρέπει να είναι... Λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνεχές δημόσιο σήμα τηλεόρασης. Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ΕΡΤ, αδειάζοντας ουσιαστικά το προηγούμενο σχήμα. Ακριβώς, και κυρίως όταν μιλάμε για διαρκές σήμα, αυτό θα μπορούσε να είναι είτε επαναλήψεις ντοκιμαντέρ ή ένα απλό δελτίο ειδήσεων ή μετάδοση απλά ειδήσεων από κάποιο άλλο... Περιορισμένο περιεχόμενο, άρα και περιορισμένη ανάγκη για εργαζόμενους, άρα και μικρότερος αριθμός αυτών που θα απασχοληθούν. Και όχι μόνο αυτό, και στο κομμάτι των εργαζομένων δεν ανέφερε κάτι. Περιμένουμε σήμερα να υπάρξουν διευκρινήσεις, αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάτι, ότι αν στην ουσία γίνει δεκτό να ξαναλειτουργήσει γιατί με το υπάρχον προσωπικό, στην ουσία ακυρώνεται η περασμένη απόφαση. Αν, ούτε όμως βέβαια μπορεί και το... Να το ξαναπούμε αυτό λίγο, Σταύρο, ναι, Τασιόπουλε, γιατί δεν έγινε πολύ αντιληπτό. Ναι. Ναι, αν... Εάν σήμερα λέμε ότι περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ή την οριστική και απόφαση. Και περιμένουμε να αυτές οι διευκρινήσεις. Περιμένουμε να πει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι με τόσο θα λειτουργήσει ξανά η ΕΡΤ με το υπάρχον προσωπικό μέχρι αυτό να απολυθεί. Αυτό στην ουσία δεν καταργεί την κοινή υπουργική απόφαση. Ναι. Καταργήσεις. Νομίζω είναι λίγο παράδοξο. Άρα... Ούτε μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει θα μείνουν κάποιοι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Όχι. Τι θα είναι αυτοί, ποια θα είναι τα κριτήρια. Να μείνουν 10, να μείνουν 100, πόσοι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα δίλημα αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει ως εξής. Είτε θα προσλάβει για κάποιο χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο εβδομάδων, δεν ξέρω, ένα έκτακτο προσωπικό, ακόμη και χωρίς κριτήρια ΣΕΠ, με μια σύμβαση ιδιωτικού 2.700. Πώς? Εκτός 2.700 εργαζομένων. Εκτός. Ή θα αναγκαστεί να πει ότι ανακαλείται πλήρως η απόφαση και συνεχίζει το υπάρχον σχήμα, το υπάρχον προσωπικό, και να φτιάξει ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη υπουργική απόφαση που θα λέει μια σταδιακή απομάκρυνση προσωπικού μέχρι δημιουργία του νέου φορέα της ΝΕΡΙΤ, όπως έχει δοθεί. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, Γιώργο, νομίζω, και εσύ δημοσιογραφικά το ξέρεις καλύτερα, δεν είναι στην ουσία σαν όλο το σημείο τριβής αυτών των ημερών να είναι μια τρύπα στο νερό? Ναι. Εγώ έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί από τη στιγμή που προτιμήθηκε ο συμβιβασμός από τις εκλογές, ή τουλάχιστον έτσι πλασάρονταν ως δίλημα ότι θα υπήρχε μέσα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ο συμβιβασμός προφανώς προϋποθέτει να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω. Και ένα βήμα πίσω να κάνει και η κυβέρνηση. Μολονότι το κρίσιμο, δηλαδή το να... Γιατί βλέπουμε, αν δεις το πρόγραμμα της ΕΡΤ, υπάρχει ένα χρονόμετρο που μετράει τις 62-63 ώρες πόσες είναι που έχουν περάσει από την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί οι εργαζόμενοι, το βλέπουμε το χρονόμετρο, 62 ώρες και 57 λεπτά, κράτησαν από την απόφαση το σκέλος που λέει ξανανοίξτε την ΕΡΤ. Δηλαδή, ξανανοίξτε ένα υπάρχει. Σήματος, ναι. Όλοι κράτησαν ένα σκέλος ή μια ερμηνεία της προσωρινής διαταγής που τους εξυπηρετούσε. Τώρα να είμαστε ρεαλιστές. Κοίτα, να σου πω κάτι όμως. Να δούμε, λιγάκι την απόφαση. Μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος περί νίκης ετοιμάτων της ΦΟΣΠΕΡΤ. Ακριβώς. Μίλησα απλά για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Όχι για τα εργασιακά, όχι για το αν θα πρέπει να καταργηθεί. Και κυρίως το ΣΤΕ, αν το δούμε στην απόφαση, γράφει ότι είναι υπέρ της δημιουργίας του νέου αυτού φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι αυτός να δημιουργηθεί,
Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας ενημέρωσης. Και λέω εγώ τώρα, σκεπτόμενος λίγο πονηρά, μήπως τελικά η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ήταν τόσο ωφέλιμη για τους εργαζόμενους ή για την πλευρά που υποστήριζε το να μείνει ανοιχτή η ΕΡΤΟΣ είχε. Κοιτάξτε τώρα το κομμάτι της. Βέβαια, η ΠΟΣΠΕΝ δεν θα το κάνει για να βγάλει τα μάτια της. Βέβαια, προσέφυγε μαζί και η κυρία Ελισάβετ Παπαζόη, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟ και πρώην υπουργός, από θυμόμαστε. Σωστό γι' αυτό. Προφανώς η δικαστική διέξοδος στο ζήτημα ήταν μια κάποια λύση. Δεν ήταν όμως η κυρίαρχη λύση, διότι αυτό που παρατηρήσαμε την πρώτη στιγμή ήταν ότι ναι, μεν υπήρξε κυβερνητική πρόθεση, αλλά δεν είδαμε και στην ουσία ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν είδαμε δηλαδή ΜΑΤ μπροστά από την ΕΤ να εμποδίζουν τον κόσμο να προσέλθει. Δεν είδαμε βία έξοδο των εργαζομένων από το ραδιομέγαρο. Δηλαδή ήταν στην ουσία νομίζω μια δοκιμή, ένα crash test που προσπάθησε να κάνει και η κυβέρνηση. Νομίζω δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Ναι. Και κυρίως η νομική επίλυση. Δεν είναι πάντα και η πρώτη επίλυση σε ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα που εξετάζουμε. Μάλιστα. Και να ενθυμίσουμε και στον κόσμο ότι το ζήτημα κατάργησης της ΕΡΤ έχει προβλεφθεί από το 2011. Mm-hmm. Από το σχέδιο Μόσχιαλου ή το σχέδιο, την πρόταση Αλιβιζάτου. Όχι μόνο αυτό, έχει υπάρξει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Εξάλλου άδειασε και από προσωπικό πολύ η ΕΡΤ, πάνω από 4.000 εργαζόμενοι και έφτασαν να είναι 2.600. Εγώ θέλω να πω ότι πέρσι τον Μάιο, την Άνοιξη, που είχα πάει προσκεκλημένο σε μια εκπομπή όχι πολιτικού ειδησιογραφικού χαρακτήρα, για κάτι άλλο, και πήγα κάτω στο κτίριο της Κατεχάκη, δεν υπάρχουν ούτε θυρωροί. Έφτασα στο πλατό μόνος μου, ρωτώντας κάποιους που έβλεπα ανά 4-5 δωμάτια. Δηλαδή, έχει υπάρξει. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να γίνει ένα άλλο λίγο πικρό σχόλιο, αν υπάρχουν οι κυπουροί. Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί το προσωπικό ήδη αρκετά. Σωστό. Όχι, να πούμε όμως κάτι στον κόσμο ότι. Νόμος 4002-2011, που είχε να κάνει με εξυγίανση οικονομικών θεμάτων του κράτους. Το 66 του νόμου αυτού μιλάει συγκεκριμένα και ρητά για δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης δημοσίων επιχειρήσεων και αναφέρει επιλεξή την ΕΡΤ ΑΕ, όπου λέει το εξής, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπου εποπτεύοντος Υπουργού. Είναι κομμάτι του μνημονίου. Είναι κατ' εφαρμογή, μπορούσε να πει κάποιος ο νόμος αυτός. Αναφέρει μόνο την ΕΡΤ ή και άλλες ΔΕΚΟ. Αναφέρει την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, αναφέρει τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, την ΣΕΚ κατασκευαστική του κλάδου μας για τα δικαστήρια. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρει αυτές επιγραμματικά. Περαιτέρω γίνεται αναφορά σε όποια δημόσια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του κράτους, τα οποία κρίνει το κράτος ότι επιβάλλει τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα η φράση «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» δεν είναι στερεότυπη κλισέ εδώ, είχε δρομολογηθεί. Όχι, νομίζω ήταν μια λύση που εξεταζόταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2010, ότι κάποιοι οργανισμοί θα κλείσουν. Κάποιοι οργανισμοί θα συγχωνευτούν, κάποιοι οργανισμοί θα γίνει μια αναδιάρθρωση και θα μειωθεί το προσωπικό. Αλλά η απόφαση αυτή τότε, ο νόμος τότε του 2011, ήταν πολύ συγκεκριμένος. Μίλαγε, αυτά τα νομικά πρόσωπα μπορούν είτε να καταργούνται, είτε να συγχωνεύονται, είτε να απορροφώνται με σύσταση νέων εταιριών. Μάλιστα. Αυτό όμως το ξεχάσαμε αυτές τις μέρες και νομίζω ότι ήρθε απλά και ραβδός στην εφρία. Μάλιστα. Ίσως πίεζε και η Τρόικα. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει κάποια δήλωση. Πάντα υπάρχει και η πολιτική διαλυσίδα, το πολιτικό μπράντιφερ, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σταύρο Τασιόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νομική και πολιτική. Καλά. Ο Σταύρος Τασιόπουλος, νομικός, δικηγόρος, τον ακούσατε, νέος άνθρωπος, αλλά πολύ διεισδυτικός. Με πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε σε σχέση και με το ΣΤΕ και με τη διαχείριση του ζητήματος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται πως τελειώνει απόψε με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στις 8.30 και το σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί και έχω την αίσθηση ότι εκπονείται από τη Δευτέρα και μετά. Δηλαδή από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα Πέμπτη κάποιοι κάθονται και εκπονούν ένα σχέδιο. Θέλω να σας πω δε το ρεπορτάζ, δηλαδή μιλώντας με συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς στην περιφέρεια που συνεργάζονται με την ΕΡΤ. Όλα δείχνουν ότι έχουν βρεθεί και συνεργάτες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι σε τεχνικό επίπεδο που θα κινήσουν το νέο σχέδιο. Που σημαίνει ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο και οι 2.700 να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους
και να λειτουργήσει έστω προσωρινά με αυτόν τον τρόπο. Πληρώνω διόδια. Μένω σε μια μεγάλη πόλη και έξω γύρω τριγύρω είναι τα διόδια. Πληρώνω χαράτσια και ξαφνικά βλέπω μια εικόνα μαύρη και θυμήθηκα το 67 που ήμουν 17 χρονών. Λυπάμαι που το λέω. Δεν απόλαυσα τίποτα από την Ελλάδα, ούτε σχολεία μας έδινε, ούτε δουλειά με έδωσε. Η Ελλάδα δεν μου προσφέρει τίποτα η Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι υποχρεωμένη το κάθε παιδί της να δίνει δουλειά. Από τη στιγμή που δεν μου δίνει, όχι μαύρη εικόνα. Και έπιανα ένα πρόγραμμα, μου το κόψα. Έχω μάθει τόσα πολλά από την ΕΡΤ και τη γλώσσα από την ΕΡΤ και την ιστορία από την ΕΡΤ και σήμερα ξαφνικά να μου λέει η κόρη μου, μαμά, έχω μαύρη εικόνα. Και μετά μία ώρα έχω εγώ στη Γερμανία μαύρη εικόνα. Πολύ σωστά. Ντρέπομαι και λυπάμαι. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα επήγανε στην Ελλάδα. Και τώρα ένα σπιτάκι που κάναμε, μας το χτυπάνε. 100, 200 και ξανά λέει πάλι, από πού το κάναμε στην Ελλάδα. Μας το έκανε κανένας κύριος, Σαμαράς ή κανένας κύριος. Όποιος. Εμείς το κάναμε, μόνοι με τα χέρια μας. Αυτή η μαύρη εικόνα είναι για μένα μαύρη Ελλάδα. Να το πω, είναι μαύρη Ελλάδα, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Αυτό τα λέει όλα, άμα καλλιεργήσει κανένα στο μυαλό. Εκτός τη μαύρη εικόνα, θέλω να γίνει μια, τέλος πάντων, εκδήλωση, διαδήλωση για τους εργαζομένους εκεί. Γιατί δεν είναι μόνο τη ΣΕΡΤ οι εργαζόμενοι, είναι γύρω τριγύρω, γύρω στις 3.000. Και δεν έχουν κλείσει την εικόνα μόνο για μας. Αυτοί που μένουν στα νησιά, τι βλέπουν? Κατηγορήσανε τη δασκάλα που έβγαλε να πει για τον Κεμάλ. Αν κανείς διαβάσει το ποίημα του Κεμάλ, θα καταλάβει τι λέει ο Κεμάλ. Εμείς δεν θέλουμε πολυθρόνα. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μεγάλη και να αγαπάει και εμάς που ήμασταν έξω. Εμάς μας περιφρόνησε. Έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σε διαφορετικές μεριές του πλανήτη και κάπου πολύ μακριά από εδώ, στη Νέα Ζηλανδία, την βιώνω σαν μια δεύτερη ορφάνια, μέσα στην ορφάνια μου. Η ΕΡΤ ήταν από τα λίγα μέσα πληροφόρησης που τάιζε την ψυχή σου, όχι μόνο τα μάτια σου. Άρθρωνε λόγο που σε έκανε να σκεφτείς, όχι μόνο σε ψυχαγωγούσε. Και ήταν μια γέφυρα επικοινωνίας για όλους εμάς με την Ελλάδα, στην οποία θέλουμε να επιστρέψουμε. Έχεις στείλει ένα μήνυμα στους Έλληνες που είναι κάτω, που και έχουν μαυρίλες στις οθόνες τους? Έχω να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι είμαστε πολλοί και δεν φοβόμαστε. Καλούμε όλοι από εδώ τους συμπατριώτες μας να έχουν θάρρος να αντέξουν αυτό το πράγμα και να αντισταθούν, γιατί τώρα είναι η ώρα όχι μόνο να κάνουμε καταλήψεις στην ΕΡΤ ή να κλαψουρίζουμε, αλλά είναι η ώρα να αντισταθούμε και να τους ρίξουμε. Αυτά. Είμαστε στην ελληνική κοινότητα Βερολίνου, στο Σαλονάκι, όπου συγκεντρωνόταν ο κόσμος και έβλεπε τηλεόραση το δορυφορικό της ΕΡΤ. Τρία πράγματα μας καίνε εδώ πέρα και σας το λέμε από το μακρινό Βερολίνο. Πρώτον, πώς γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες να αφαιρείτε το δικαίωμά μας στην ενημέρωση, που για μας η δορυφορική της ΕΡΤ ήταν ο μοναδικός διάβλος που είχαμε με την Ελλάδα. Δεύτερον, με ποιες διαδικασίες και με ποια δημοκρατία, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταργείται αυτός ο διάβλος μας επικοινωνίας με τη χώρα? Και τρίτον, με ποια διαδικασία και με ποιο πρόγραμμα για το μέλλον βρίσκονται τόσοι άνθρωποι στην ανεργία αυτή τη στιγμή? Αυτός είναι ο δέκτης που μαζευόμασταν, άνθρωποι της πρώτης γενιάς μεταναστών. Είναι 20 και 30 χρόνια μακριά από την Ελλάδα και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Άνθρωποι που μόλις ήρθαν τώρα με τις οικογένειές τους λόγω της κρίσης, επειδή ακουράστηκαν να είναι αξιοπρεπείς και άνεργοι στην Ελλάδα. Νέοι μετανάστες φοιτητές που αναζητούν μια σύνδεση με το τι συμβαίνει. Από εδώ μαθαίνουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πλέον αυτός ο δέκτης είναι μαύρος και εμείς, αν δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Ήταν μια προσωπική επίθεση προς τον κάθε Έλληνα για τον τρόπο που έγινε, γιατί δεν μπορείς να κλείσεις τη δημόσια τηλεόραση, δεν μπορείς να κλείσεις το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν μπορείς να κλείσεις το νοσηλευτικό σύστημα επειδή έχει προβλήματα. Βλέπουμε πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με την ομογένεια, με Έλληνες της Γερμανίας να λένε τι σημαίνει για αυτούς το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Πάντα εδώ στη διαδικτυακή τηλεόραση τη Ζούγκλας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να ακούσουμε τι λένε. Είμαι δημοσιογράφος και ερευνήτρια εδώ στο Βερολίνο. Αυτό που γίνεται με την ΕΡΤ είναι αδιανόητο εδώ στην Γερμανία. Νομίζω ότι ξεσκεπάζεται μια λογική διακυβέρνησης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μια λογική που βάζει blackout στην κοινωνία των πολιτών, μια λογική που πριονίζει τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας και νομίζω ότι τίθεται θέμα πια διακυβέρνησης. Γιατί αυτό που γίνεται, αυτή η λογική αυτή τη στιγμή, είναι μια λογική που δεν σέβεται τα όρια της δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι αγωνιζόμαστε μαζί σας, ότι πονάμε μαζί σας, ότι είμαστε περήφανοι για σας, που είσαστε δημοσιογράφοι με πείσμα, για τους οποίους η έγκυρη και δημόσια ενημέρωση είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Και θα είμαστε μαζί σας, εκεί που είσαστε, χωρίς να πληρώνεστε και υπό τέτοιες καταστάσεις να συνεχίζετε αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Βλέπετε λοιπόν οι απεργοί της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι απολυθέντες της ΕΡΤ, πια αυτό θα ξεκαθαρίσει το βράδυ στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ενδιάμεσα υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αν εκδοθεί απόψε. Προσπαθούν, παράγουν ρεπορτάζ, κάνουν συνεντεύξεις με τους ομογενείς. Βέβαια, αν το δει κάποιος ψυχρά πολιτικά, με τον τρόπο που εξελίσσεται τουλάχιστον από πλευράς της τρικομματικής κυβέρνησης, όλο αυτό θα κοπάσει και το ξέρουν στην κυβέρνηση. Όταν το μαύρο γίνει σήμα και όταν το μαύρο γίνει πρόγραμμα, τότε νομίζω ότι οι απλοί άνθρωποι, έχοντας πάλι δημόσια τηλεόραση, είτε λέγεται ΕΡΤ, είτε λέγεται αλλιώς, είτε έχει 2.700 εργαζόμενους, είτε λιγότερους, θα αμβλυνθεί το θέμα. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα το πώς το χειρίστηκε η κυβέρνηση, υπάρχει ένα θέμα τι γίνεται με τις απολύσεις εργαζομένων σε μια τέτοια συγκυρία. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα συζητηθούν μετά σε επίπεδο πιο πολύ πολιτικό. Αυτή νομίζω είναι η πιο αντικειμενική προσέγγιση μπορεί να κάνει κανένας. Βλέπετε πάντα τον τρόπο επικοινωνίας και στο Twitter και στο Facebook και μέσα από το zoogla.gr φυσικά, μέσα από το διαδίκτυο. Ένα βίντεο συμπαράστασης από την, στην ΕΡΤ είδαμε, από το Βερολίνο, ένα βίντεο που γυρίστηκε 16 Ιουνίου. Σήμερα είναι 5η, 20 Ιουνίου. Το πρόγραμμα λέει τρίτη σύσκεψη της τρικομματικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Λάβρο Παναγιώτου, να τον καλησπερίσουμε. Ο Λάμπρος, ο οποίος χθες ήταν και στη Βουλή, ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου τη στιγμή της εξόδου. Λάμπρο, κρατάς το χαμόγελό σου και αυτό είναι σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο. Για γέλα και για κλάματα. Είχαμε διαμάχη πριν από λίγο εδώ στη Βουλή, καθώς επανήλθε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επανήλθαν με τις νέες τροπολογίες, με τις ίδιες τροπολογίες για το θέμα της ΕΡΤ, λοιπόν. Προσπαθούσε ο πρόεδρος να μην αφήσει τη συζήτηση να εξελιχθεί ο Γρηγοράκος, καθώς τα πράγματα ήταν ήρεμα, συζητούσαν για άλλο θέμα, παρακαλώ. Κάποια στιγμή πήγαν και στις τροπολογίες. Και εκεί ρωτήθηκε ο Σταύρος Καλαφάτης, ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος ήταν μέσα στην αίθουσα. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός και αφού είναι μέσα στην αίθουσα, αυτός πρέπει να πει: δέχεται η κυβέρνηση να τη συζητήσει ή δεν δέχεται. Σηκώνεται λοιπόν ο Σταύρος Καλαφάτης, δεν είχε πέσει το σύρμα, δεν είχε μπει ο Μπαλτάκος, δεν του είχαν δώσει σκονάκι και λέει ότι η κυβέρνηση συζητάει επί των άρθρων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και αργότερα, όχι για άλλο νομοσχέδιο άσχετο, ναι, και αργότερα θα αναφερθεί και στις τροπολογίες. Δεν το κλείνει το θέμα. Άρα λοιπόν αργότερα θα αναφερθεί στις τροπολογίες. Επικρατεί ένας χαμός, ενώ προηγουμένως τα κόμματα την πολίτες ζητούσαν εδώ και τώρα να συζητηθούν. Με λίγα λόγια, κυβέρνηση και να τοποθετηθούν, ναι, οι Δημάρ και το Πασόκ. Ναι. Οι Δημάρ και το Πασόκ. Μας την κάνει ο Σταύρος Καλαφάτης και μέχρι να έρθει ο Μπαλτάκος να φέρει το σκονάκι έγινε της κακομοίρας ασύγχυση. Σηκώνεται λοιπόν ο Σταύρος Καλαφάτης και λέει κάποια στιγμή, εδέησαν μετά από ώρες, και όταν ο Βορύδης προσπαθούσε να την κατάσταση και λέει η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τροπολογίες. Και εκεί αποχώρησαν τόσο οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ και των Αξιάρτητων Ελλήνων και τώρα έχουμε συζήτηση επί του. Όμως ξέχασα τώρα την νομοσχέδιο, είναι από την πλαγία μου. Μάλιστα, εντάξει, δεν έχει σημασία γιατί μία πήγανε στο Ερίκο Ντινάν, μία να το περάσουν την τροπολογία του. Ήθελε το κτηματολόγιο, Γιώργο. Τώρα το κτηματολόγιο, ακριβώς. Το κτηματολόγιο, το λέγαμε και προχτές. Το θέμα είναι, Λάμπρο, ότι η κυβέρνηση αποφεύγει, όπως ο διάβολος στο λιβάνι που λέει η έκφραση, να έρθει προς συζήτηση το θέμα της ΕΡΤ στη Βουλή. Γιώργο, πρόσεχε, τι γίνεται. Στο κονκλάβιο,
ιερείς εκεί κλείνονται μέσα μέχρι να βγάλουν πάπα. Εδώ κλείνονται μέσα και βγαίνουν όποτε θέλουν. Και έχουμε πάλι απόψη συνάντηση. Ή θα βγάλετε πάπα ή δεν βγάζετε. Ή δώστε λύση τουλάχιστον. Ας δούμε απόψε. Πάντως, εγώ συζητούσα τώρα με πρώην υφυπουργό και μου είπε το εξής. Είδα, μου λέει, ψυχραιμία σήμερα. Τα θηκάρια μπήκαν στη θέση τους. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι. Εκτός κι αν κάνουν κάτι διαφορετικό απόψε, αλλά θα είναι για πολλές κλωτσιές, μου λέει, αν δώσουν κάτι διαφορετικό μετά από αυτά που μας κάνουν τώρα. Θεσμένοι. Δηλαδή, τι διαφορετικό. Να μην υπάρχει σύγκληση. Α, σύγκληση απόψεων των τριών. Ναι, ναι. Νομίζω τώρα, νομίζω ότι το έχουν τελειώσει το θέμα. Αλλά πρέπει πιο πολύ κερδίζουν χρόνο για να δούμε πώς θα ξαναβγεί σήμα δημόσιας τηλεόρασης. Πια δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ΕΡΤ, εφόσον είναι σε αυτή τη λογική τρικομματική και αυτή έχει το καρπούς και το μαχαίρι. Ναι, δεν μπορεί να είναι. Παίρνει μέσα στο μαξίμου και ξαφνικά ξεχνά να μιλήσει πλέον με του εργαζόμενου, ξαναμπαίνει μέσα και να ξεχνά για την ΕΡΤ και τη λέει σε δημόσια τηλεόραση. Εντάξει, όμω και δίκοκλο είναι. Δεν μπορεί να πω σε διαταγμένη υπηρεσία. Σε υπηρεσία ο άνθρωπος, κανονικά είναι στην κυβέρνηση. Εντάξει, είχε εντολή να το ανακοινώσει, βέβαια. Είχε, είναι υποχρεωμένος. Από εκεί πέρα θα φάσω. Αυτή τη στιγμή που. Εγώ νομίζω, ξέρεις, Λάμπρο, πού θα πάμε. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε δύο ΕΡΤ. Δηλαδή, θα έχουμε αυτή που θα προκύψει από το σχέδιο των τριών και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα τους συμπεριλαμβάνει το σχέδιο ή όλοι οι εργαζόμενοι, αναλόγως πόσο θα μείνουν ενωμένοι. Γιατί υπάρχει μια λογική και είναι σωστή που λέει ότι με το που τελειώσει το θέμα της ΕΡΤ και με το που δημιουργηθεί ο νέος φορέας, αν πει ότι θέλω 1.000 εργαζόμενους για να λειτουργήσω, λέω ένα παράδειγμα, οι περισσότεροι από αυτούς, και δεν μιλάω για δημοσιογράφους απαραίτητα, μη δημοσιογράφοι, μουσικοί, κυπουροί, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν διοριστεί με πολιτικό μέσο, θα προστρέξουν πάλι στο πολιτικό τους μέσο. Δηλαδή ότι η μετάβαση θα βρει, το μεταβατικό στάδιο, θα βρει ευήκο αότα μεταξύ των 2.700 εργαζομένων της ΕΡΤ. Κάποιοι όμως, έχω την αίσθηση ότι θα επιμείνουν για λόγους προσωπικούς, για λόγους ηθικούς, δεοντολογικούς, μπορεί και πολιτικούς, αντιπολιτευτικούς. Και έτσι θα φτάσουμε να έχουμε μία ΕΡΤ στα τρία κανάλια, την καινούρια, Net, Deri, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, NERIT, και μία συσσαγωγικά πειρατική που θα εκπέμπει από το διαδίκτυο, δεν ξέρω εγώ, από τον 902, λέω τώρα τυχαία έτσι, δεν ξέρω από πού. Και θα έχουμε μία τέτοια κατάσταση με την κρίση να προχωρά. Και αν πάνε να αγγίξουν κι άλλοι 10, οι απολυμμένοι εκείνοι στις 10 θα συνταχθούν στο παράνομο κανάλι το παλιό που θα υπάρχει. Δεν βλέπω να λύνεται τόσο απλά. Όλοι, Γιώργο μου, βλέπουν Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μετά τις γερμανικές εκλογές. Καθώς βλέπουμε ότι η Τρόικα αναχώρησε, στο καλό και να μας ματάρθουν τα παιδιά. Θα ξανάρθουν 29 Ιουνίου. Ωραία. Το θέμα, έστω ούτε πιλωτικά δεν άφησαν το θέμα το 13%. Περιμένουν τα νησιά. Περιμένω τουρισμός, περιμένω οι πάντες να εισπράξουν. Τα ταμεία δεν τροφοδοτούνται πλέον πουθενά, αφού έχουμε ανέργους και υπάρχει πρόβλημα τροφοδότησης. Τότε θα γίνει. Πού θα βρεθούν τα λεφτά. Άρα λοιπόν, αυτά τα παλιά σκύλα θα έρθουν εδώ πίσω και θα ζητήσουν πάλι αίμα. Πόσο αίμα να δώσουμε. Και εκεί αρχίζουν και κάποιοι συζητάνε, μήπως και όλο αυτό το σκηνικό ψηλό είναι και στημένο. Εγώ πρέπει να το μεταφέρω, γιατί είμαι όλη τη μέρα στο πεζοδρόμιο. Ναι. Αυτά μου λέει ο κόσμος. Εγώ πρέπει να τα μεταφέρω. Ό,τι μου λέει ο κόσμος, εγώ και φιλτραρισμένο παρακαλώ, γιατί η διέστηση του λαού είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο λαός είναι οργισμένος. Ναι, και τώρα 10 μέρες, κοίταξε να δεις. Και το πρόβλημά του, να σου πω κάτι, δεν είναι η ΕΡΤ, είναι τόσα άλλα που η ΕΡΤ ήταν σαν κερασάκι ήρθε για τη ζωή του καθενός. Και του βάλαν σώνει για καλά τώρα την ΕΡΤ. Δεν μπόρεσαν να δώσουν τη λύση της ΕΡΤ και ξαφνικά έχουμε συζήτηση επί συζητήσεων. Κλειστείτε μέσα στο κονκλάβιο, βγάλετε το λευκό καπνό ή μην βγαίνετε καθόλου από εκεί μέσα. Τι πήγαινε, ερχόμαστε, φεύγουν κάθε μέρα 2 ώρα και. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Ναι. Με χαρά, αλλά τουλάχιστον μακάρι να μπορούμε να δώσουμε και μια ευχάριστη είδηση. Γιατί δεν μπορείς να σταματάτε τη συζήτηση. Βέβαια έφυγε σήμερα ο Σαμαράς. Καραμαλές πήγαν από Παναγία μου. Γιατί βγαίνει και θα έρθει 7.30 ώρα. Κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο Μαξίμου, Και κατευθείαν μετά στο Μαξίμου. Καταλάβες. Έπρεπε χθες βράδυ να καθίσουν μέχρι 6 ώρα. Να κοιμηθεί ο πρωθυπουργός μας στο αεροπλάνο. Γιατί δεν μπορούμε να καταλογίσουμε ότι δουλεύει. Σαν σκυλή δουλεύει. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά όλοι κρίνονται όμως εκ του αποτελέσματος. Άκουνα σχολά, μπρο. Εκείνοι αποφάσισαν κάποια πράγματα και προφανώς τα έχουν αναθέσει να τα εκπονήσουν κάποιοι άλλοι, έτσι. Ναι. Οπότε, αν θα συναντηθούν απόψε, θα είναι για τις τελικές λεπτομέρειες και τις ανακοινώσεις. Να μην έχουμε πάλι τώρα πάλι αύριο μεθαύριο. Ας τελειώνει η υπόθεση. Γιατί δεν είναι μόνο τα βλέμματα των εργαζομένων. Έχουν 9 ανθρώπους εκεί σε ομοιρία στην Αγία Παρασκευή και έχουν και τον ελληνικό λαό να τους κοιτάζει, να πηγαίνουν έρχονται και να μουγκαζώνουν σε αυτοκινητάρες τους. Μπαίνω όλος μέσα στην Πεμβέ και νομίζω ότι είναι ο Ναπολέων Βοναπάρτης, όχι σε άλογο Βοναπάρτης. Έλεος δηλαδή. Και όμως δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει ΔΕΗ το αύριο. Τώρα εδώ τι μου, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε έχω μια καταγγελία, θα τη βγάλουμε στο τέτοιο. Εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών, τη διώξανε και δεν σπληρώνουν 9 μήνες τώρα
τα δεδουλευμένα. Υπουργείο Οικονομικών. Άστο, ξέρεις τι πληγές έχουν ανοίξει τώρα. Γιατί μέσα στην ΕΤΟ, ξέρεις ότι είναι 110 άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς. Σου λέει, εμείς προσληφθήκαμε. Άλλοι σου λένε ότι ξέρεις κάτι, θα πάρουν με κριτήρια. Το έλεγε και χθες ο Γιάννης Ευσταθίου, Λάμπρο, συγγνώμη, μια κουβέντα. Στο κομμάτι, ας πούμε, των δημοσιογράφων, δεν είναι τόσο απλό να προσλάβεις με ΑΣΕΠ. Με ποια κριτήρια, μόνο με τα πτυχία. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, για να μην μιλήσουμε για ζωντανούς, το έλεγε χθες ο Γιάννης Ευσταθίου, για τεθνεώτες που λέμε, που έχουν φύγει, που δεν είχαν επιτυχία, αλλά είναι διακεκριμένοι, με εμπειρία στο ρεπορτάζ, δεν είχαν τα μόρια τα οποία στο ΑΣΕΜ μπορούν να σε βάλουν σε μια θέση στο δημόσιο. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Γιατί είναι πολύπλοκο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πρέπει να το κάνω τόσο απλό, κατεβάζοντας τους πομπούς. Γιατί είναι και προπομπός άλλων είναι προπομπός, Λάμπρο, εφόσον. Γιατί περνάει αυτό από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον περνάει από την διοκομματική, από τους δύο εταίρους. Περνάει. Στο επόμενο θα είναι πιο εύκολα και δεν θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση στο επόμενο. Δεν θα φορά εργαζόμενο στην ΕΡΤ. Κοίταξε, το ευχάριστο πάντως είναι, Γιώργο, σε όλη την ιστορία και το είδαμε με πολύ όμορφο έτσι, συνέστημα ότι άνοιξε το κανάλι της Βουλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στους τεχνικούς που κατάφεραν και μετά από μια εβδομάδα να δώσουν εικόνα στον κόσμο για να δει τουλάχιστον τι συμβαίνει μέσα στην Ολομέλεια. Και όχι μόνο στην Ολομέλεια, και σε επιτροπές. Τώρα και αυτό γίνεται μια κουβέντα, πώς δόθηκε το σήμα, αν δόθηκε μέσω της ΕΡΤ που δεν δόθηκε μέσω της ΕΡΤ, αλλά μέσω της DJI. Εγώ ξέρω ότι δόθηκε, αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτό ενδιαφέρει και τους πολίτες, πρόσεξε, αλλά σου λένε θεσμικά όμως και οικονομικά σε σχέση με τη συχνότητα και το παιχνίδι που παίζεται, λένε οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και ιδιαίτερα θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο, τον επικεφαλή των ψηφιακών ειδήσεων της ΕΡΤ, που έχει να κάνει με το ίντερνετ βέβαια, λένε ότι το παιχνίδι που παίζεται παράλληλα είναι και δείχνει, φαίνεται και από τη στάση κάποιων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ότι τους ενδιαφέρει να κυριαρχήσει όχι το δημόσιο στο θέμα της διαχείρισης των συχνοτήτων, της ψηφιακής και της δορυφορικής, αλλά οι ιδιώτες. Μπράβο, τα πες όλα. Μα το λένε, δεν το αναπαράγω, απλά το βάζουμε στο τραπέζι γιατί... Ο Μινόταυρος έφυγε και θα έρθει τώρα να θέλει, θα θέλει, δεν θέλει. Τούτος εδώ τα σαρώνει όλα, θέλει από ηλικίες 18 μέχρι 55, από εκεί πέρα τους αφήνει. Μάλιστα. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντρες γυναίκες, δεν τον ενδιαφέρει, να φάει θέλει. Κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιάσαμε όλοι, νομίζω, το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάμπρο Παναγιώτου. 1:25 πρώτα λεπτά, εδώ κοντά σας. Θα γυρίσουμε βέβαια να συζητήσουμε και για το κομμάτι το εργασιακό, το νομικό. Γιατί νομίζω ότι εκεί θα πάει η συζήτηση από αύριο το πρωί. Τι θα γίνει με το εργασιακό, τα δικαιώματα, αυτά που κατοχυρώσει, τα χρόνια εργασίας. Γιατί απολύονται όλοι και αποσημειώνονται και τελειώνουν. Του κύριου Κεδίκογλου στις 11 Ιουνίου. Έχουμε φτάσει στις 20 Ιουνίου. 10η μέρα και πια θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η νέα ΕΡΤ που προφανώς θα λειτουργήσει με ένα κομμάτι των εργαζομένων από τους 2.700. Τι θα γίνει με αυτούς, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, γίνεται να αποζημιωθούν άμεσα. Δεν θα αποζημιωθούν και θα περάσουν καθεστώς δίμηνο συμβάσεων. Νομίζω ότι είναι ένας δυσεπίλητος γρίφος αλλά και ένα πεδίο συζήτησης και αντιπαράθεση ενδεχομένως μεταξύ των εργατολόγων και αυτό είναι σίγουρο θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με μια εργατολόγο να το συζητήσουμε αυτό καθώς υπάρχει το πολιτικό παζάρι όπως βλέπετε στον τίτλο της ΕΡΤ αλλά υπάρχει φυσικά και το κομμάτι το εργασιακό για τους εργαζόμενους. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ, τι μεταδίδεται τώρα σχέση με το πολιτικό ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι ότι ενώ την κλείσαν, τώρα δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν από εδώ και πέρα. Και υπάρχει νομικό και ένα άλλο στοιχείο, πέραν του νομικού, που είναι πολιτικό, να περιμένουμε να δούμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι απόψεις θα έχουν. Με συγχωρείς, Βάλια, συγγνώμη. Βάλια, όχι, είναι σημαντικό. Περίμενε. Πάμε στην Νατάσα Θωμά, γιατί απορρίφθηκε η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Εκ νέου το ΚΚΕ, νομίζω και οι ανεξάρτητοι Έλληνες μαζί. Νατάσα. Έτσι ακριβώς. Δεύτερη φορά η κυβέρνηση, αυτή τη φορά βέβαια δια του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σταύρου Καλαφάτη. Γιατί δεν πήγε ο Λιβγεράτος που είναι. Γιατί δεν πήγε ο Λιβγεράτος που είναι τοποθετημένος από το ΠΑΣΟΚ που είναι ο κάθιλιν αρμόδιος υπουργός στο νομοσχέδιο το οποίο θα έμπαινε η τροπολογία του ΚΚΕ και πήγε ο αναπληρωτής ο κύριος Καλαφάτης που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία που είναι βέβαιο ότι θα το απέρριπτε. Αφού φοβούνται ακόμη να βγουν να πούν όχι, δεν το θέλουμε, τέλειωσε η ΕΡΤ. Ας βγουν να το πούν με τις κινήσεις τους, τις πολιτικές. Τι παίζουν τώρα. Κρύβονται πίσω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πίσω από το δάχτυλό τους. Αφού βγουν ευθαρσώς και να πούν τέλειωσε αυτή η ιστορία. Μην κατεβάζετε τροπολογίες, δεν θα περάσει καμία.
Γιατί τόση υποκρισία, να τελειώνουμε δηλαδή κάποια στιγμή. Αυτή ήταν και η καταγγελία, αφήσουμε στις αντιπολίτες της Αντώνη, ότι Πασόκ και Δημάς κρύβονται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι ο Κομμουνιστικός Ανεξάρτητος Έλληνας ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρώνεται και καταγγέλλοντας και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το Πασόκ και την Δημάς. Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες μας είπες, Νατάσα, έτσι, γιατί δεν σε ακούσαμε καλά. Δενιά, μπορείς να το επαναλάβεις, παρακαλώ. Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες μας είπες. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ανεξάρτητοι Ωραία. Έλληνες αποχώρησαν. Αποχώρησαν. Από την κρίση ήταν, να πούμε ότι αυτή τη φορά ήταν στο νομοσχέδιο, στο χρηματολόγιο. Την προηγούμενη φορά αποκούτησε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει άλλες δύο επανομοιότητες τροπολογίες σε επόμενα νομοσχέδια που του. Νατάσα, μισό λεπτό, ο Παναγιώτης Σοσιάνης θέλει να πει. Νατάσα, το σκεπτικό ήταν πάλι ότι προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό και δεν υπάρχει έκπτωση του γενικού λογιστηρίου. Ήταν το ίδιο επανομοιότυπο με την προχθεσινή. Ναι. Εδώ είναι ο παραλογισμός ο πλήρης, αν μου επιτρέπετε. Ναι, Παναγιώτη, για πες. Ότι ενώ έχουν προϋπολογίσει. Περίμενε, Νατάσα, 300 εκατομμύρια περίπου για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, θεωρούν ότι προκαλεί δαπάνη σε προϋπολογισμό που έχει ήδη κατατεθεί για την ΕΡΤ. Δηλαδή, έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2013 που τρέχει και επικαλούνται αυτό το πρόστιμο ότι δεν υπάρχει, λέει, για να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, ας πούμε, ή να καταργηθεί η κυβερνητική υπουργική απόφαση και δεν υπάρχει μελέτη νομοθετική. Δεν υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστήριου. Έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Μάλιστα. Ναι, αυτό ήταν αυτό αντέπινε και η αντιπολίτευση που είπαν ότι υπήρχε διοκρατικό προϋπολογισμό. Να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Οι συνάδελφοι και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, η Νατάσα Θωμά, βλέπετε, μεταφέρει αυτό που μας είπε και ο Λάβρος Παναγιώτου, ότι επουδενή τρόπο και ο Αντώνης Αλαφογιώργος εντόπισε το γεγονός ότι δεν πήγε ο κ. Λιβιαράτος, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο κ. Καλαφάτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το κομμάτι του κτηματολογίου. Εκεί μέσα ήθελε να περάσει το ΚΚΕ, την τροπολογία. Να θυμίσω ο κ. Λιβιαράτος ότι είναι ένας από τους τέσσερις υπουργούς, οι δύο ήταν οι κ. Ρουπακιώτης και Μανιτάκης και οι άλλοι δύο από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λιβιαράτος και ο κύριος Τσαφτάρης, που δεν υπέγραψαν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οπότε έστειλαν τον κύριο Καλαφάτη για να μην περάσει η τροπολογία. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ υπάρχει η πλειοψηφία που αποφασίζει και η κυβέρνηση έχει τον τρόπο να κερδίσει τις μάχες στη Βουλή με την πλειοψηφία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Ότι δεν φέρνει καν στο κοινοβούλιο για συζήτηση ένα τόσο σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, δηλαδή της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, στις συγκεντρώσεις, στις συγκεντρώσεις που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και εργαζόμενοι, στα τηλεοπτικά πάνελ και όχι στη Βουλή. Αυτό είναι μια απαξίωση πραγματικά του Κοινοβουλίου. Δεδομένου θα μπορούσε να στηθεί και στο κάτω-κάτω, στο διατάφτα, θα μπορούσε η κυβέρνηση την πλειοψηφία που έχει. Βέβαια, θα εκαλούν το Πασό και Δημάρ να στηρίξουν ανοιχτά τη λογική και το σχέδιο της κυβέρνησης, θα άλλαζε εντελώς. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε λίγο, θα πάμε να δούμε το σκέλος που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τι θα γίνει με τους απολυμμένους, γιατί εκεί θα παιχτεί όλο με τις αποζημιώσεις, είναι κάτι που απασχολεί και τους ίδιους. Βλέπω σήμερα στο πρόγραμμα το Παπηριακό των συναδέλφων κάτι μεταξύ αγωνίας, και είναι λογικό και είναι ανθρώπινο για αυτούς που χάνουν τις δουλειές τους, αγωνίας, προβληματισμού και αμηχανίας σε σχέση με το πώς το χειρίστηκαν και οι δύο εταίροι το θέμα της επιλογής της κυβέρνησης Σαμαρά. Λοιπόν, να καλησπερίσω την εργατολόγο, την κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου. Κυρία Σημακοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά, εγώ φέτος. Κυρία Σημακοπούλου, έχει προηγούμενο αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αν ας πούμε ότι βγαίνουν το βράδυ πολιτικοί αρχηγοί και πούνε ότι θα λειτουργήσει το νέο σχήμα, τα λέγεται ΝΕΡΙΤ, και θα δουλέψουν 300, 400, 500, 1000 όλοι οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ με καθεστώς δίμηνων συμβάσεων. Είναι εφικτό νομικά, εργασιακά? Καταρχήν δεν ξέρω πόσοι από τους εργαζόμενους θα αποδεχθούν τις δίμηνες συμβάσεις, γιατί αν αποδεχθούν δίμηνες συμβάσεις είναι σαν να παρετούνται από όλα τα δικαιώματα των προηγούμενων ετών. Η δίμηνη σύμβαση σημαίνει μια καινούργια σύμβαση, μια καινούργια πρόσληψη. Που ακυρώνει την προηγούμενη. Επομένως, από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δεν δέχονται την εγκυρότητα, και καλά κάνουν, η δική μου άποψη, της όλης διαδικασίας που έχει ακολουθεί μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό αυτό με δίμηνες συμβάσεις. Αλλά και δίμηνες συμβάσεις να γίνουν,
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Από ποιον θα γίνουν και από ποιον θα υπογραφούν? Διότι... Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που δεν το είχα σκεφτεί να σου πω και εγώ. Από τον Υπουργό Οικονομικών που το διαχειρίζεται. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί? Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει την διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ. Μάλιστα. Τίποτε παραπάνω. Όχι τη διαχείριση του προσωπικού. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που να του δίνει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις. Μάλιστα. Για την ΕΡΤ. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει απασχολήσει πολύ από ό,τι ακούω αυτές τις μέρες. Ακούμε για την ερμηνεία της προσωρινής διαταγής. Αλλά η προσωρινή διαταγή είναι ως προς αυτό το σημείο, θεωρώ, ξεκάθαρη, αλλά κανένας δεν έχει ασχοληθεί ως προς ποιος θα κάνει τις προσλήψεις. Λέει ότι πρέπει να είναι δημόσιος φορέας, όχι δηλαδή ιδιωτική επιχείρηση, αλλά αυτό επικαλείται ταυτόχρονα τον νόμο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αν, διαβάσει κάποιος την προσωρινή διαταγή, λέει λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο της ΕΡΤ. Ο οποίος όμως νόμος, αν δεχτούμε ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί, δεν μπορεί να ισχύει ο 1730 του 87. Άρα υπάρχει, λέτε, νομικό αδιέξοδο. Εγώ πιστεύω ότι η μόνη λύση, η μόνη λύση νομική για να μπορέσει να συνεχιστεί, να γίνει μάλλον υλοποιήσιμη η προσωρινή διαταγή, δεν ξέρουμε βέβαια τι θα βγάλει και η Επιτροπή Αναστολών, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά που θα επικυρώσει την προσωρινή διαταγή. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν βγει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και από την Επιτροπή Αναστολών, εγώ θεωρώ ότι νομικά η μόνη διέξοδος δεν είναι ούτε οι δίμηνες ούτε οτιδήποτε, ή αν είναι δίμηνες θα πρέπει να γίνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή να ανασταλεί η κοινή υπουργική απόφαση με καινούργια υπουργική απόφαση, να βγει δηλαδή μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση που να αναστέλει την προηγούμενη σε συμμόρφωση της προσωρινής διαταγής. Και επομένως, γυρίζοντας το παλαιό καθεστώς, να προχωρήσουμε προσωρινά πάντα στην υλοποίηση της προσωρινής διαταγής. Δηλαδή, στην εκπομπή, στις συχνότητες, στην μετάδοση ουσιαστικά των προγραμμάτων, όπως λέει η προσωρινή διαταγή. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Να σας πω ότι δεν το κατάλαβα. Είναι και κόπος των ημερών. Να σας το πω λίγο πιο. Το είπατε πάρα πολύ καθαρά εσείς, αλλά το είπατε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θέλω να το κάνετε πιο λιανά, γιατί μας ακούν και εργαζόμενοι. Η προσωρινή διαταγή, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα σας το πω πολύ απλά. Η προσωρινή διαταγή μιλάει και λέει για δύο μόνο πράγματα. Δεν λέει για τα υπόλοιπα. Ναι. Λέει μόνο από τα δύο από τα έξι σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης. Ωραία. Μιλάει λοιπόν για τη συχνότητα. Έτσι, ότι θα πρέπει οι συχνότητες να ξαναλειτουργήσουν. Ναι. Και να γίνουν οι μεταδόσεις. Δεν αναφέρει το φορέα. Ακριβώς. Έτσι. Δεν αναφέρει τίποτα. Πώς θα γίνουν όμως αυτά, πρακτικά? Ποιος θα μπορέσει? Η ΕΡΤ έχει καταργηθεί. Αν δηλαδή η προσωρινή διαταγή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, δεν έχει πει αν είναι έγκυρη ή όχι η κατάργηση της ΕΡΤ, γιατί αυτό θα το κρίνει το κύριο δικαστήριο. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Ναι. Δεν έχει λοιπόν αναστείλει αυτό, δεν έχει πει ότι είναι μη νόμιμη η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Άρα, για να μπορέσουν να ξαναεκπέμψουν οι συχνότητες της ΕΡΤ και να έχουμε πρόγραμμα κανονικό, θα πρέπει να γίνει με κάποιους ανθρώπους. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αν δεχτούμε ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί, είναι απολυμμένοι. Το λέει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση, νομίζω. Πολύ σωστά. Άρα θα πρέπει, έχουν ακουστεί τα σενάρια, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσλήψεις. Ναι. Των 5, των 10, των 200 ατόμων. Αυτές οι προσλήψεις νομικά, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούν να γίνουν ούτε από τον εκαθαριστή ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα του νόμου. Μόνο από την ΕΡΤ ως φορέας, ως υπήρξε. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι η προσωρινή διαταγή, επικαλούμενη επίτηδες και τον νόμο της ΕΡΤ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, επικαλείται ένα νόμο μιας κατηργημένης επιχείρησης. Που αλλιώς δεν θα το επικαλούνταν. Ο κ. Μενουδάκος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ναι. Εάν δεν υπήρχε λόγος. Του λέει ότι για να εκπέμψει λοιπόν ξανά σήμα, θα πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο προσωρινά. Ποιος είναι ο τρόπος? Να ανασταλεί η κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει και κλείνει την ΕΡΤ με εκείνο τον τρόπο που την έκλεισε και να βγει με μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση προσωρινά, εφαρμόζοντας την προσωρινή διαταγή. Άρα, προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση όμως, προφανώς αυτό στέκονται και οι συνάδελφοι και τη βραδιά της ανακοίνωσης προσωρινής διαταγής πανηγύρισαν, ανθρώπινο είναι. Ακριβώς. Και μετρούν και το χρόνο στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αν δείτε, 62 ώρες από την προσωρινή διαταγή. Και πρέπει να έχει ήδη εφαρμοστεί. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση λέει ότι, ακούμε την προσωρινή διαταγή, η οποία λέει να επέμψει ξανά η δημόσια τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει αν αυτή θα είναι η ΕΡΤ, ο φορέας δηλαδή. Ναι. Εκπομπής, ναι. Φορέας παραγωγής του προγράμματος ή είναι RIT, DET, πώς θα τη λένε, εν πάση περιπτώσει. Και στέκονται σε αυτό. Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι να λειτουργήσει, κάνω ένα συγκερασμό, να λειτουργήσει το νέο μεταβατικό σχήμα
με κάποιους ή όλους από τους παλιούς εργαζομένους. Εγώ θα έλεγα όλους, γιατί η επιλογή με ποιο κριτήριο θα γίνει. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να λειτουργήσει με κάποιους που είναι από την αγορά, ελεύθερους, άσχετους με το προηγούμενο σχήμα, παρά με αυτό που λένε να απολυθούν, να αποζημιωθούν, να μπουν δίμηνες συμβάσεις και ποιος θα τις απολύσει και ποιος θα τα επαναπροσλάβει. Μα αυτό ακριβώς, πώς θα γίνει όλο μάλιστα. Αυτό. Άρα αυτό που μαθαίνουμε εμείς από την αγορά σε σχέση. Την αγορά εννοώ του τύπου. Έτσι. Δεν μου αρέσει η λέξη αγορά, αλλά την πιάτσα να το πω έτσι απλά. Ναι, ναι. Ότι μιλούν με τεχνικούς προϊστάμενους, ψάχνουν χώρους. Παρότι είμαι δημοσιογράφος, για δημοσιογράφους δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ναι. Ξέρω ότι έχουν γίνει τηλεφωνήματα, αλλά δεν ξέρω ονόματα κλπ. Είναι πιο βατό ως σχήμα. Είναι πιο νομικά. Έχει νομικά, μπορεί να τσουλήσει καλύτερα. Είναι νόμιμο όμως, θεωρώ εγώ. Ναι, εντάξει, μετά μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Έτσι, δεν θα μπορούσε να είναι νόμιμο, γιατί η αναστολή μιλάει για μια συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης και μια συγκεκριμένη αίτηση αναστολής. Μάλιστα. Που έχει κάποιους, την έχουν καταθέσει κάποιοι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Επομένως, λέγοντας και η προσωρινή διαταγή είναι πάρα πολύ σαφής ως προς το σημείο αυτό, λέγοντας καλούμενη η κυβέρνηση, το κράτος, να κάνει δεκτή την προσωρινή αυτή διαταγή. Μιλάει ότι θα πρέπει να γίνει από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα η λειτουργία, η συνέχιση της μετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Και μάλιστα μιλάμε για συνέχιση μετάδοσης. Γιατί άκουσα και αυτό ότι μπορεί να, να είναι μία όλα μαγνητοσκοπημένα, να είναι ταινία, να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ το ίδιο, ναι. Η ίδια εκπομπή σε όλα τα κανάλια. Μιλάει για συνέχιση. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα της ΕΡΤ μέχρι την προηγούμενη Τρίτη ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και λέει η προσωρινή διαταγή για συνέχιση, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε μια άλλη ερμηνεία να είναι σωστή. Άρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν αυτή εκδοθεί σήμερα. Πολύ, πολύ. Μορονότι η κάθε δικαστική απόφαση στην Ελλάδα είναι αντικείμενο ερμηνεών, κακά τα ψέματα. Και στο πολιτικό πεδίο στέκομαι και σκέφτομαι, για παράδειγμα, την πρόσφατη απόφαση για διαμάχη του κυρίου Καμένου και του κυρίου Παπανδρέου, αν την έχετε παρακολουθήσει. Βεβαίως. Που ερμηνεύθηκε και με τις δύο πλευρές και οι δύο θεώρησαν εαυτούς νικητές. Με αυτό είναι ότι στην Ελλάδα είναι όλοι νικητές μετά από μια απόφαση δικαστηρίου. Ενώ η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ συγκεκριμένη προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ότι. Βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί ότι η προσωρινή διαταγή αυτή μιλάει για επαναλειτουργία της ΕΡΤ όπως ήταν επαόριστον. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Δεν το έθιξε καν αυτό το κομμάτι και δεν θα μπορούσε να το φίξει. Η προσωρινή διαταγή μιλάει μόνο για κάτι πολύ επίγον και είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και το ξέρουμε όλοι όσοι ετούμαστε και παίρνουμε προσωρινές διαταγές. Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια προσωρινή διαταγή. Μάλιστα. Έστω και εν μέρη δεκτή. Πάντως, αυτό που πατροπαράδοτα λέγεται στην Ελλάδα ο χειρότερος συμβιβασμός, η καλύτερη δικαστική απόφαση, νομίζω βρίσκει την εφαρμογή του και εδώ, έτσι. Βέβαια. Απλά δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι έχει βγει τόσες μέρες η προσωρινή διαταγή και δεν έχει υλοποιηθεί. Εάν και αυτό συμβεί και σήμερα, δηλαδή βγήκε η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και θα προλάβουν να την δημοσιεύσουν μέχρι το βράδυ. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Σωστό και αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως, όχι σε τέτοια θέματα τόσο επίγοντα, σε άλλα που είναι πάλι επίγοντα. Το δικαστικό ρεπορτάζ λέει για Παρασκευή πρωί. Ναι, η είναι. Κανονικά κάνει εβδομάδα, έτσι. Και, αλλά εδώ θα τη βγάλουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Αν και αυτή λοιπόν δεν υλοποιηθεί, τότε δεν έχει νόημα. Πραγματικά όμως. Δηλαδή γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα για το ποια είναι και η αξία των αποφάσεων των δικαστικών μετά. Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στο δελτίο του GR. Βεβαίως. Να είστε καλά στη διάθεση. Να είστε καλά. Η κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, εργατολόγος, νομικός, ακούσατε πόσο πολύπλοκο είναι όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, με αφετηρία φυσικά την απόφαση της κυβέρνησης με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται συμβιβασμού ή επαναχώρησης. Ναι, να γίνει το νέο σχήμα, αλλά να δούμε ποιος θα λειτουργήσει. Ναι, αλλά να μην υπάρχει το μαύρο, αλλά ποιος θα τρέξει το πρόγραμμα. Δεν είναι απλά όλα αυτά τα πράγματα και θα δείτε ότι θα πάμε σε πολύμινο αγώνα νομικό και επιχειρημάτων, μην πω και δικαστικό. Έτσι, λοιπόν, θα τα δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Να ακούσουμε και τους συναδέλφους της ΕΡΤ που μιλούν, όπως λέει και ο τίτλος εκεί, για αυτό το πολιτικό παζάρι με αφορμή την ΕΡΤ. Και σε λίγο θα έρθουμε να σας διαβάσω κάποια από τα μηνύματα, τα σχόλια ή τα ερωτήματά σας. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, με τον ανασχηματισμό, με τη μοιρασιά των θέσεων και το νέο καθεστώς λειτουργίας της κυβέρνησης. Προχωράμε. Μπένια. Κύριος Κοντογιώργης. Πάμε στον κύριο Κοντογιώργη. Είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών. Κύριε Κοντογιώργη, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και γεια σας. Έχει βαρύνουσα άποψη
Ο κ. Σκαντογιώργης, γιατί έχει διατελέσει και πρόεδρο στην ΕΡΤ, έχει διατελέσει υπηρεσιακός υφυπουργός τύπου, πρόεδρος, μάλλον πρίτανης της Παδίου και Παδίου. Γνωρίζει άριστα το θέμα. Ελάτε, πείτε μας, ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Σκαντογιώργη. Κοιτάξτε, πρώτον, είναι γνωστό ότι ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε και τώρα, μια στρατηγική για την ΕΡΤ που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Ακόμα και τη μελέτη που είχα πραγματοποιήσει εγώ το 1989, ένα 30 σελίδων κείμενο, νομίζω ότι δεν θα το έχει κανείς απολύτως έτσι για να αποτελέσει στοιχείο αφετηρίας προβληματισμού. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα της ΕΡΤ υπήρξε εκεί που έχει συνομολογηθεί, δηλαδή που έχουν υπογράψει οι εταίροι στις προδιαγραφές και στις αποφάσεις που αφορούν στο μνημόνιο. Επομένως, επελέγει η ΕΡΤ για να δείχνει η κυβέρνηση ότι θέτει εκτός δημοσίου 2.000 υπαλλήλους. Έχει ομολογηθεί. Το θέμα όμως είναι ότι πριν φτάσουν αλλά και τώρα τόσο η ΕΡΤ ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός τομέας όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτή τη στιγμή είναι σήματα της αιτίας που μακροδίκησαν και στο μνημόνιο, δηλαδή μιας πολύ αυστηρής κομματοκρατίας, μιας λογικής που θεωρεί τον δημόσιο χώρο ως ιδιωτικό χώρο κομμάτων που μπορούν να τον κατανέμουν ή να τον ιδιοποιούνται κατά βούληση. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα είναι το ίδιο που εγείρεται και στο παρελθόν, τι θα γίνει με αυτόν τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Αν κρίνουμε από το σχέδιο που κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν για την ανασυγκρότηση της ΕΡΤ, Μόσιαλ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, σημαίνει ότι είναι σε πάρα πολύ κακό δρόμο. Διότι υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συγκροτούμε έναν οργανισμό. Το πρώτο είναι εάν είναι δημόσιος. Εάν είναι δημόσιος, είναι άλλη αντίληψη που πρέπει να υπάρχει τον τρόπο που συγκροτείται και λειτουργεί. Ιδίως δε, ο δεύτερος, εάν καλείται να διαχειριστεί τα ζητήματα της κοινωνίας, που είναι η πολιτική και ο πολιτισμός. Με την πολιτική κυβερνιέται μια κοινωνία. Άρα λοιπόν. Όχι με τα δικαστήρια, ναι. Η δημοκρατία παράγει το κοινοβούλιο, δεν παράγουν οι δικαστές. Επικουρικά η δικαστική εξουσία έρχεται σε ορισμένα ζητήματα να παρέμβει. Δεν παράγει η δημοκρατία η δικαστική εξουσία. Το κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι. Πρωτίστως. Πρωτίστως. Βεβαίως. Βεβαίως. Η όποια δικαστική εξουσία πρέπει να αποφασίζει για τις ευθύνες των πολιτικών. Για να υπάγονται το κράτος δικαίου και η πολιτική. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια του κράτους δικαίου. Όχι για να αποφασίζει. Όχι για να αποφασίζει όμως και να διαμορφώνει δημόσιες πολιτικές. Ούτε να διευκολύνει πολιτικούς, έτσι. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Εδώ γιατί εδώ πάμε να περάσουμε το μαύρο ως περίπου φυσιολογικό σε μια χυμαζόμενη κοινωνία. Το μαύρο καθηγητά. Που έχει πέσει. Παιδιά, δεν χρειάζεται. Εντάξει, έπεσε ένα μαύρο, τι έγινε, ήταν άκουμψος ο τρόπος και σταματάμε κύριε εκεί. Καθηγητά. Αυτό είναι το επικίνδυνο, Φάνη, αν μου επιτρέψεις. Έτσι, βεβαίως. Εσείς έχετε άποψη σχετικά με τη διοίκηση της ΕΡΤ, καθώς σχηματίσατε και εδώ ο πρόεδρος. Ο τρόπος τώρα που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση και ο τρόπος που τη διαχειρίζονται ακόμη και σήμερα και μεταχειρίζονται και θέλουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα, πώς τον βλέπετε, πώς τον σχολιάζετε. Όπως σας είπα, δεν αποβλέπει πρώτα-πρώτα ούτε η λύση που δόθηκε και η ευνηδία του κλεισίματος της ΕΡΤ, αλλά ούτε και ο τρόπος που τώρα διαχειρίζονται τα ζητήματα της μετά το κλείσιμο ΕΡΤ, όπως και αφήνεται, δεν νομίζω ότι αποβλέπουν στην εγκαθίδρυση εκεί ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού τομέα, ο οποίος και θα παίζει το ρόλο τον οποίο οφείλει να παίζει. Γι' αυτό και επικαλέστηκα το σχέδιο Μόσιαλου, διότι μεταβάλλει έναν δημόσιο θεσμό που διαχειρίζεται την πολιτική, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, όπου και παράγεται, είναι πεδίο παραγωγής πολιτικής ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός χώρος,
το μεταβάλει σε ένα αντικείμενο ιδιωτικής επιχείρησης. Αυτή είναι η έννοια των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Ξέρετε, μία επιχείρηση, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική, που παράγει προϊόντα, μπορεί να λειτουργήσει έτσι και ίσως μερικές φορές επιβάλλεται να λειτουργήσει με όρους αποτελεσματικότητας. Για να μην κλείσει, ναι. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να παράγει κέρδη. Μία επιχείρηση όπως είναι η ΕΡΤ δεν είναι νοητό να έχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη διαχείρισή της. Διότι υποτάσσεις τον που την ελέγχει την πολιτική και τον πολιτισμό, άρα το δημόσιο χώρο, μεταβάλλει δηλαδή την πολιτική σε πέουδο. Για να προσθέσω σε αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό είναι ενδεικτικό και με βάση την αντίληψη με την οποία μεταχειρίζονται και διαχειρίζονται. Τώρα η ΕΡΤ είναι υπό την ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν είναι ουσιαστικά αυτός που αποφασίζει και είναι ο καναλάρχης και με βάση τις αποφάσεις του κυρίου Στουρνάρα και με τα κριτήρια και τις απόψεις του κυρίου Στουρνάρα θα υπάρξει το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η ΕΡΤ. Του όποιου κυρίου Στουρνάρα, ξέρετε. Διότι για να δείτε τον βαθμό της πιστείας προς την κοινωνία και την Ελλάδα του πολιτισμού, θα έλεγα, αυτούς δηλαδή που αντιπροσωπεύουν και δημιουργούν πολιτισμό στη χώρα, διάβασα ότι φεύγουν να καλέσουν το BBC για να φτιάξει την ΑΕΛ. Μα υπάρχουν διαμάντια ποιοτικά και με όρους αρμοδιότητας Έλληνες. Κύριε καθηγητά, δεν είναι αυτό το πολιτικό προσωπικό που θα μπορούσε να αντέξει. Πέρασα εγώ ένα φεγγάρι από το BBC. Που θα μπορούσε να αντέξει το στυλ μετάδοσης διοίκησης του BBC. Πιστέψτε με. Δεν είναι και άμμο. Πιστέψτε με, το πολιτικό προσωπικό. Καθόλου. Μιλάω για διοικητικό. Και σκάνδαλα υπάρχουν και ποινικά θέματα. Μιλάω για το διοικητικό πλαίσιο και την παραγωγή ενημέρωσης. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν τα γνωρίζω. Είναι μια τεχνολογία που θα μας κοστίσει προκειμένου να φανεί ότι κάτι κάνουν. Δεν νομίζω ότι. Για το BBC πήγε να ρίξει και τον Μπλερ δύο φορές, έτσι. Ποια ΕΡΤ θα το έκανε εδώ αυτό, για ποιον πρωθυπουργό. Αφού με κομματική ποσόστοση θα γίνουν και στην επόμενη ΕΡΤ. Αντώνη, για να τον έρθει. Αν μου επιτρέπετε να σας. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Ναι, να σας πω κάτι. Παρακολουθούμε τον κύριο Κοντογιώργο γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να σχολιάσω αυτά που λέει ο Αντώνης Αλαφογιώργος. Ακούμε τρομερά πράγματα από τα στόματα των συναδέλφων στην ΕΡΤ που δεν ακούγονταν όσο η ΕΡΤ ήταν ανοιχτή με το προηγούμενο καθεστώς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργο. Διότι και οι πολίτες. Εμείς. Προσαρμοστεί. Και δώσει ένα άλλο δείγμα γραφής αμέσως μετά θα το ενσωματώσουν. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα γιατί μου το θυμήσατε με την επισήμανση που κάνατε. Όταν ήμουν πρόεδρος της ΕΡΤ, ο τότε πρόεδρος της πολιτείας είχε αξιώσει να απολύσω τον διευθυντή ειδήσεων για κάποιο λόγο. Δεν εξετάζω αν είχε δίκιο ή άδικο. Του εξήγησα όμως ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Δεν έχει δικαίωμα να. Κατά την ίδια έννοια που είχα εξηγήσει και στον τότε πρωθυπουργό ότι δεν δικαιούνται τα κόμματα να έχουν διακομματική και την έδιωξα. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι παρόλο που τον έθεσα στην περίοδο της θητείας μου που απέμενε εκτός συνταγματικής νομιμότητας και απαγόρευσα την εμφάνισή του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, μόλις τελειώσαμε τη θητεία, επανήλθαν στα ίδια. Έκαναν ακριβώς τα ίδια διότι έβαλαν στις διοικήσεις των οργανισμών, του οργανισμού ανθρώπου οι οποίοι ήταν κομματικά ενεργούμενοι. Και η πολιτική, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, η πολιτική υποκρισία, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο νυν υπουργός που ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΕΡΤ, ο κύριος Κεδίκογλου, σε συνέντευξή του, όταν τοποθέτησε τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση τον κύριο Λιάτσο εδώ πέρα, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: είχα αρκετές προτάσεις και τελικά κατέληξα στον Εμίλιο Λιάτσο. Ο υπουργός μιας κυβέρνησης κατέληξε ποιος θα είναι ο Διευθυντής Ειδήσεων. Μα ήδη δεν είχαν διορίσει. Και αυτό ήταν φυσιολογικό για όλους εμάς. Για όλο το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες. Και αυτό ήταν να καθάρουν την έννοια. Όλοι το ίδιο κάνουν όμως. Το κακό είναι ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Διαγωνίζονται για το ποιος θα ελέγξει την ΕΡΤ και όχι πώς θα δημιουργηθεί. Αυτό πιστεύετε ότι είναι και το ζητούμενο τώρα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν είστε λίγο έτσι αισιόδοξος ότι κάτι μπορεί να αλλάξει για την ΕΡΤ, για τη δημόσια τηλεόραση. Να σας πω κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι διότι η νέα ΕΡΤ, η νέα δημόσια τηλεόραση θα είναι το 1 τρίτο της παλιάς και λιγότερο. Με άλλα λόγια, θα είναι ο θεσμός που θα εναρμονιστεί στο 1 τρίτο της Ελλάδας μετά την κρίση σε σχέση με το τι ήταν παλιότερα.
ήδη δηλαδή προαναγγέλει έναν θεσμό ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα μελέτης του τι χρειάζεται αυτή η χώρα με αυτό το πολιτισμό και αυτή την πολιτική, αλλά επνόμονα του που θέλουν να μας οδηγήσουν. Το δεύτερο είναι πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε ότι λειτουργούν οι άνθρωποι. Ζητούν επί χρόνια πώς θα διώξουν πόσους από το δημόσιο, διότι η ΕΡΤ είναι η μικρή απεικόνηση του γενικότερου προβλήματος. Αυτών που έπονται. Ακριβώς. Δεν θα είχε τεθεί ζήτημα ΕΡΤ σήμερα εάν είχαν κάνει ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και είχαν εισαγάγει την προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου απέναντι στον πολίτη. Θα είχαν φύγει από εκεί αρκετοί που δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα της δημόσιας διοίκησης. Δεν θα γίνει κάτι καλύτερο τους 700 ή τους 600 της ΕΡΤ, της νέας ΕΡΤ, αντί τους 2.600. Άρα και κύριε καθηγητά, γιατί κάνουν αυτό που κάνουν? Θα έχει ποιοτική μεταβολή. Το κάνουν διότι αυτό αποφάσισαν εκείνοι οι οποίοι τους κρατάνε στη θέση που είναι. Δηλαδή η Τροϊκανή και η Γερμανία. Είναι πολύ απλό το θέμα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συνομιλίες που έχουν γίνει στον αέρα της ΕΡΤ, αυτού του απεργιακού προγράμματος των συναδέλφων. Ακούσατε τον κύριο Κοντογιώργη, είπε πολλά και ενδιαφέροντα και επανέλαβε, νομίζω ότι το έχω ακούσει και στο παρελθόν, την περίοδο που εκείνος ήταν Γενικός Διευθυντής Πρόεδρος ΕΡΤ, το 85 με 89 νομίζω, την παρέμβαση του τότε Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να πουλήσει ένα διευθυντή δίσων. Το Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή την περίοδο, να θυμίσω, ήταν ο κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαρτζετάκης ήταν από το 85 μέχρι το 90. Και τον διαδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλή. Προκάτοχος του ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Γιάννης Αλευράς για ένα διάστημα. Ο κ. Κοντογιώργης ήταν διευθυντής και μετά πρόεδρος ΕΡΤ από το 85 μέχρι το 89. Είπε και ένα ενδιαφέρον ιστορικό πολιτικό παρασκήνιο που έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Σας λέω, ακούγονται πολλά και ενδιαφέροντα. Να δούμε πρωτατελεσμένο γεγονότων. Να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η εξέλιξη. Και αυτό το μάθουμε το βράδυ μετά την σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών που θα ξεκινήσει στις 8.30 και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο Γρυλάκη, εκπρόσωπο των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Νίκο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γρυλάκης. Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Όχι, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Νίκο, ενδεχομένως, επειδή και αυτός τρέχει διαρκώς εκεί στο Ραδιομέγαρο, συνομιλεί με συναδέλφους, με ξένα μέσα, γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει με τη δημόσια τηλεόραση και το μαύρο αυτό που υπάρχει και στο εξωτερικό. Ο Νίκος, ο οποίος θα μας πει πώς αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτή τη συνένεση που υπάρχει στην τρικομματική και το γεγονός ότι διαφαίνεται πώς η ΕΡΤ είναι παρελθόν. Νίκο, καλησπέρα. Νίκος Γρυλάκης, μας ακούει? Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Πολύ καλά τώρα, Νίκο. Νίκο, πολύ καλά. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν ξέρω αν είμαι ακόμα εκπρόσωπος, γιατί έχουμε εκλογές στην Εσία και η καταμέτρηση έγινε το απόγευμα. Σωστό, σωστό. Είχαμε τα αποτελέσματα των εκλογών στην Εσία. Αυτό... Ναι. Συνάδελφος δημοσιογράφος ΕΡΤ, μέχρι χτες εκπροσωπούσε και τους εργαζόμενους στο Μεικτό Συμβούλιο της Ένωσης. Νίκο, παρακολουθείς, φαίνεται ότι η τρικομματική έχει συμφωνήσει, πάει για ένα σχέδιο που τελειώνει την ΕΡΤ όπως και να έχει. Τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις και τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που περιμένουμε εμείς είναι καταρχήν η απόφαση που θα έχει το απόγευμα από το Συμβούλιο Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιμένοντας εμείς εργαζόμενοι να διευκρινιστεί ποιο δημόσιο φορέα μπορεί να επαναλειτουργήσει άμεσα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και αν η απόφαση καλύπτει και τη ραδιοτηλεόραση και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Επίσης, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία? Να σου κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ? Μουσική, τεχνική, χολύπτες, πώς είναι? Νομίζω γύρω στους 200. 200 και στη ραδιοτηλεόραση, στο περιοδικό? Γύρω στους 40. 40. Μάλιστα. Έχει μειωθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της ραδιοτηλεόρασης? Είπαμε και τι αυτή θα περιλαμβάνει, από ποιους εργαζόμενους θα γίνει, όταν ο φορέας της ΕΡΤ καταργήθηκε και μάλιστα επικυρώθηκε αυτό με την προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, άλλα σημαντικά στοιχεία που περιμένουμε και αυτά να διευκρινίσουν βρίσκοντας στον αέρα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί η περιουσία της ΕΡΤ, τα στούντιο, οι συχνότητες που πρέπει να εκπέμψουν. Όλα αυτά δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για μια ΕΡΤ, για μια καινούργια ΕΡΤ, για έναν μάλλον νέο φορέα.
ο οποίος θα απορροφήσει προσωρινά κάποιους εργαζόμενους ή το σύνολο των εργαζόμενων, αυτό τουλάχιστον έτσι κυκλοφορεί, με συμβάσεις είτε έργου είτε ορισμένου χρόνου, πρέπει καταρχήν να προσδιοριστεί ποιος είναι αυτός ο φορέας, έτσι, σε ποιο φορέα θα υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος. Επίσης πρέπει για να γίνει αυτό το βήμα να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει πλήσει ο λογαριασμός με την ΕΡΤ που εμφανίζεται να έχει καταργηθεί. Δηλαδή να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, να δοθούν, να επιδοθούν οι βεβαιώσεις. Άρα βλέπω, Νίκο, σιγά σιγά μπαίνετε στην λογική πώς θα, μπορέσουν... ναι, πώς θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στο νέο σχήμα, όσο γίνεται περισσότερο. Αυτά είναι τα είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται στον αέρα. Ωστόσο, η θέση μας παραμένει ίδια εμάς των εργαζόμενων. Εμείς δηλαδή θα διεκδικούμε και θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να παραμείνει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ όπως είναι σήμερα. Όπως δηλαδή εμείς την έχουμε καταφέρει να την κρατήσουμε ζωντανή όλο αυτό το διάστημα. Και επιπλέον ένα από τα βασικά και κυρίαρχα ζητήματα, ετέθησαν και στην κουβέντα που ακούσατε πριν από τα στούντιο της ΕΡΤ, είναι πως αυτή η ΕΡΤ θα καταφέρει και στο μέλλον, στο επόμενο διάστημα, να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφάλισε, που πέτυχε μάλλον αυτό το διάστημα της αυτοδιαχείρισης. Πώς δηλαδή θα μπορεί να ακούγεται η οποιαδήποτε άποψη και φωνή, πώς θα μπορεί να γίνεται πραγματικό ρεπορτάζ, έτσι, με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα και δουλειά. Όπως ακούσατε, δεν είναι τα νοσηρά φαινόμενα μια κατάσταση του παρόντος, έτσι, έρχεται σχεδόν από την ίδρυση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνουν τα ίδια. Αυτό να το πούμε, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές στη συζήτησή μας. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν πολιτικοί προϊστάμενοι και άμεσα πια, ο υφυπουργός θα είναι υπεύθυνος για το θέμα της ΕΡΤ. Από τη στιγμή που υπάρχει και εμπλοκή των κομμάτων θεσμοθετημένη, μην κρυβόμαστε, λίγο ως πολύ θα επιχειρείται να περάσουν και οι γραμμές όλων αυτών που θα μπλέκονται, των κέντρων εξουσίας που θα μπλέκονται με την διαχείριση της ΕΡΤ. Μάλιστα. Άρα, Νίκο, ότι... ναι, ναι. Όμως νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα και είναι και ευθύνη πια του συνόλου της πολιτείας που αυτές τις μέρες κινητοποιήθηκε για να υπερασπίσει την ΕΡΤ, να το υπερασπίσει, να το κατοχυρώσει και στο μέλλον. Δηλαδή, αυτό που εμείς τώρα πετύχαμε, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει διεκδίκηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Έτσι, και δεν είναι η κατάργηση, η προσωρινή αναστολή της πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, ότι τα 4 ή τα 8 ευρώ, ας πούμε, που θα διτώσει ο κόσμος μέχρι να ξανανοίξουν μια σφαίρα. Τα 80 ή 800 που πληρώνουμε για το χαράτσι της ΔΕΗ μας κάνει περισσότερο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ σημαντικότερα. Τώρα... Εμείς τώρα κοιτάμε το εργασιακό και τι θα γίνει με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Το κομμάτι το πολιτικό, το οικονομικό, το τι γίνεται το μνημόνιο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν θα σταματήσει. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, θα τα επικοινωνήσουμε και το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο, επικεφαλής των ψηφιακών ειδήσεων της ΕΡΤ. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν γίνεται κανένας λόγος για το κομμάτι των ψηφιακών μέσων στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή έχω καταλάβει εγώ λάθος, Βασίλη? Όχι, αναφέρεται για επαναλειτουργία των διαδικτυακών μέσων. Ναι. Μιλάει καθαρά για επαναλειτουργία. Mm-hmm. Τώρα, για αυτό που συζητούν για το νέο σχήμα και φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, τι θα γίνει με το κομμάτι των ψηφιακών μέσων, του ίντερνετ δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά για τους φίλους που... τι ακούτε, τι μαθαίνετε, αν γίνονται κρούσεις... Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κάτι, Γιώργο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τη στιγμή που και οι ίδιοι δεν ξέρουν, πειραματίζονται. Ή τουλάχιστον οι ιδέες τους έρχονται με αργό ρυθμό. Και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κάνουν. Δεν ξέρουμε ούτε λοιπόν και για το τμήμα των πολυμέσων τι θα γίνει. Μάλιστα. Βασίλη, τι εισπράττεις εσύ, τι εισπράττεις ως κλίμα από τους συναδέλφους σου, εκεί το κλίμα που υπάρχει μέσα στην Αγία Παρασκευή, θα κάτσουν να δουν οι περισσότεροι ποιο θα είναι το νέο σχήμα, να ενταχθούν, να υπογράψουν απολύσεις, να υπογράψουν δίμηνες συμβάσεις, να πάρουν αποζημιώσεις, να μπουν στο νέο σχήμα, ή θα κρατήσουν το μέτωπο αραγές και θα μείνουν όλοι απαιτώντας να λειτουργήσει η ΕΡΤ ως είχε?
Η ερώτησή σου είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτό είναι το κομβικό. Η κυβέρνηση τα βρήκε προφανώς. Δεν μπορεί να απαντηθεί. Δεν μπορεί να απαντηθεί. Δεν μπορεί να απαντηθεί και, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να είναι και πίσω από αυτή την ερώτηση, αν δεν βάλεις ερωτηματικό, να βλέπεις ένα κείμενο το οποίο να εξηγεί και τη μεθόδευση για να απαλλαγούν από κάποιες χιλιάδες ανθρώπων που δεν θέλουν να τους βλέπουν, προφανώς. Μάλιστα. Για να μπουν κάποιοι άλλοι. Ίσως είναι και αυτό το μέρος του σχεδίου και μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί ποιος θα δεχτεί να προσληφθεί ως νέο προσλαμβανόμενος και να παίρνει μισθούς πείνας, να μην το αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία και με μπλοκάκι χωρίς εγγύηση ότι θα δουλέψει στην επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Βασίλη, οπότε περιμένουμε το βράδυ. Και εσείς φαντάζομαι περιμένετε το σχέδιο αυτό, αν θα ανακοινωθεί απόψε. Όχι, Γιώργο. Όχι, Γιώργο. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένει κανένα τίποτα το βράδυ. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Αυτό που σου λέω, κράτησε το. Οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι εξαντλημένοι και να μην έχουν χρήματα να αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς τους, των παιδιών τους. Ψυχική ταλαιπωρία αλλά... μεγάλη 10 μέρες τώρα, τα βλέπουμε αλλά δηλαδή και στον αέρα. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν αφενός. Αφετέρου υπάρχει μια ψεύτικη προσδοκία που προκύπτει κάθε φορά από ένα νέο ραντεβού των τριών της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία προσδοκία στους εργαζόμενους στην ΕΤ από αυτά τα ραντεβού. Τώρα πια. Καμία προσδοκία. Είναι σαφές αυτό με όποιον και αν μιλήσεις και στο μεταφέρω δηλαδή, όχι γιατί το πιστεύω εγώ. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα στο μεταφέρω διότι αυτό είναι το κλίμα. Με όποιον και να μιλήσεις, δεν περιμένει κάτι το απόγευμα εκτός ενδεχομένως από τους συναδέλφους που θα στηθούν έξω από το Μαξίμου και να πάρουν μια δήλωση την οποία και δεν παίρνουν. Άρα αυτό που εγώ έγραφα σκεφτόμενο στην κατάσταση πριν 2,5-3 μέρες στο Twitter ότι πάμε για 2 ΕΡΤ. Τη μία όπως τη γνωρίζαμε, και, δηλαδή το παλιό σχήμα και το νέο σχήμα και το παλιό να εκπέμπει με τους εργαζόμενους που θα παραμείνουν στη θέση τους, εννοώ στη θέση τους σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης, αμετακίνητη στο ότι θέλουν να λειτουργήσει η ΕΡΤ ως είχε. Και να εκπέμπει αυτή η ΕΡΤ μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τους σταθμούς που θα μεταδίδουν αυτό το απεργιακό πρόγραμμα. Όχι, πρέπει να πρετανεύσει λογική, με ψυχραιμία να βρουν μια λύση. Το brand του ονόματος ΕΡΤ είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι για να το κλείσεις, δεν είναι για να το πουλήσεις. Εάν πρετανεύσει λογική και η ψυχραιμία και γίνει συζήτηση σοβαρή και με καλές προθέσεις, φαντάζομαι θα βρεθεί ο τρόπος να μην λειτουργούν δύο δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις ταυτόχρονα, η μία πειρατική ή η άλλη κανονική. Αν και τον όρο πειρατική κανένας από εμάς δεν τον δέχεται για τη σημερινή ΕΡΤ, αλλά πειρατική που είναι και μόνες αποκαλούν τη σχεδιαζόμενη, η οποία θα τη δούμε περίπου σε 6 μήνες. Δεν έχουν δυνατότητες να οργανώσουν τέτοιο φορέα με τέτοια αποστολή όπως δημόσια ραδιοτηλεόραση μέσα σε 6 μήνες. Έτσι. Και σε 6 μήνες αποκλείεται να είναι υποδιέστερο. Εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα χαρτιά απόλυση στους συναδέλφους και να δώσουν τις αποζημιώσεις και παραβαίνουν τον νόμο σαν τους εκδότες, σαν το κουρί που κλείνουν το ένα κανάλι και ανοίγουν το άλλο, Γιώργο. Είναι δυνατόν το κράτος να συμπεριφέρεται έτσι, ο καναλάρχης, ο κύριος Τουρνάρας να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί η ραδιοτηλεόραση σήμερα στα περίπτερα από κάποιον άγνωστο εκδότη, ένα άθλιο έντυπο το οποίο είναι και κακοφτιαγμένο? Ποιος πούλησε το τίτλο? Συγγνώμη, είναι αυτό που είδαμε πρωτοσέλιδο την Τατιάνα Στεφανίδου? Ή μου φάνηκε. Η Τατιάνα Στεφανίδου θα πρέπει να βγει και να δηλώσει ότι θέλει να αποσυρθεί αυτό το τεύχος που έχει τη φωτογραφία της. Α, δεν το εξέδωσε η ΕΡΤ, η εργαζόμενη της ΕΡΤ, η ραδιοτηλεόραση αυτή, ε? Όχι, βεβαίως, είναι πειρατικό το φύλλο αυτό. Αυτό το περιοδικό είναι πειρατικό. Το είδα και λέω, είναι δυνατόν τώρα στο είναι τελευταίο τεύχος της? Είναι μια ακόμα αθλειότητα του καναλάρχη της χώρας πλέον, του μεγαλύτερου καναλάρχη της χώρας, του κυρίου Στουρνάρα. Μάλιστα, το είδα είναι και μια ακόμα μου έκανε εντύπωση, λέω η Τατιάνα, που εντάξει δεν έχει σχέση τώρα με το κλίμα αυτό. Τι άλλο θα κάνει, Γιώργο, θα πουλήσει τα ονόματα των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων? Τι θα άλλο θα κάνει, θα πουλήσει και εμάς τους ίδιους? Εδώ δεν είναι ικανοί να μας δώσουν το χαρτί της απόλυσης και την αποζημίωση. Έχουν απολύσει κόσμο και δεν δίνουν ούτε καν την αποζημίωση για το χαρτί της απόλυσης. Να ρυθμίσει ο κόσμος τα δάνειά του. Το είδα στο απεργιακό πρόγραμμα της ΕΡΤ αυτό το τεύχος με την Τατιάνα Στεφανίδου. Και λέω, επειδή μου είναι δυνατόν να επέλεξαν οι εργαζόμενοι. Η Τατιάνα μια χαρά, ενώ ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι στο κλίμα αυτό που έχει δημιουργηθεί στο απροάβλιο της ΕΡΤ που έχει περάσει αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών, οι δημοσιογράφοι, οι ιστορικές μορφές. Λέω, βγάλανε τεύχος, λέω, με την Τατιάνα εξώφυλλο, που είναι σε ένα άλλο κλίμα.
Και όμως... κυρία Στεφανίδου, να ζητήσει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο φίλο και ο άντρας της να τη βοηθήσει ως προς αυτό. Μήπως δεν ήξερε ποιος το εκδίδει. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή ότι έχει περάσει άλλα χέρια η ραδιοτηλεόραση. Δεν θέλω να την καλύψω τώρα, Τατιάνα. Μου ώρα είναι να Γιώργο, ώρα είναι να σταματήσουμε να παίζουν. Ναι, το καταλαβαίνω όπως το λες. Εντάξει. Και εσείς και εμείς και οι πάντες. Κυρίως όμως αυτοί που υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπηρετούμε γιατί έχουμε μια λειτουργία δημοκρατίας. Είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με πειρατικό τρόπο. Δεν μπορεί να διαλύει τα πάντα. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται φασιστικά. Βασίλη, κατανοητός απόλυτα και για την υπόθεση αυτή και για το τι περιμένουν ή δεν περιμένουν οι συνάδελφοι όλοι στην ΕΡΤ από τα ραντεβού αυτά. Το τρίτο δεν περιμένουν. Όπως δεν περιμένει ο πολίτης να του λύσουν το πρόβλημα με την οικονομία. Αν χειρίζονται και τα ζητήματα της οικονομίας με τον ίδιο τρόπο που χειρίζονται τα θέματα της ΕΡΤ, καταλαβαίνεις ότι πρέπει όλοι να μεταναστεύσουμε. Αυτό γίνεται. Είναι επικίνδυνο αυτό. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Βασίλης Βασιλόπουλος, επικεφαλής των ψηφιακών ειδήσεων της ΕΡΤ. Είδατε, ακούσατε και τη ραδιοτηλεόραση που κυκλοφορεί από άλλο εκδότη φορέα. Με εξώφυλλο την Τατιάνα Στεφανίδου και κάποια άλλα θέματα εντός. Δύο ώρες κοντά σας, 2 ώρες και 5 λεπτά. Θα τα πούμε και το βράδυ στο δελτίο του GR, όπου θα δώσουμε πάσα στο δελτίο των συναδέλφων της ΕΡΤ, παρακολουθώντας το τι γίνεται και με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Καλό μεσημέρι.